Κυρίες και κύριοι, παρακαλώ υποδεχτείτε τον Λούι Πατσαλίδη. Καλησπέρα! Γεια σου, μουρέκα μου! Μα ποιος έφερε, ποια μίλησε. Γεια σου! Ποια είσαι εσύ. Η Κυριακή. Μα τι ωραία. Πόσο χρόνο είσαι. Πόσο. Πολλά ωραία. Καλώς ήρθατε σε άλλο ένα Louis Night Show εδώ στο σταθερό μας ραντεβού από το Σαντρικό Θέατρο. Ξεκινήστε να μας στέλνετε τη selfie σας στη σελίδα μας στο Facebook για να κερδίσετε τα δώρα μας. Πάμε να τα δούμε. Στείλε τη selfie σου την ώρα που παρακολουθείς την εκπομπή και κέρδισε ένα από τα δώρα του μήνα. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Annabel στην Πάφο. Δώρο επιταγές από το κατάστημα Adidas Ευαγόρου. Διαμονές για δύο άτομα στο πεντάστερο ξενοδοχείο Radisson Blue στη Λάρνακα. Δώρα τεχνολογίες από το Public. Γυαλιά από το κατάστημα Οπτικών Καραμανίδης. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Shoebox. Δώρο επιταγές από τα καταστήματα Direct Deals. Ρολόγια Swatch. Τσάντες Victorinox by Kangaroochi. Κουπόνια αξίας 100 ευρώ από τη Volt. Δύο δωροεπιταγές από το Λικοριάνα Pet Shop και Grooming Salon. Δωροεπιταγές αξίας 100 ευρώ από τα καταστήματα Jack & Jones. Κοσμήματα από το Reels Handy. Δωροεπιταγή αξίας 100 ευρώ από τα στεγνοκαθαριστήρια Ακρόπολης. Και πάμε τώρα να δούμε όσα έγινε την εβδομάδα που μας πέρασε, τα οποία είδαμε είτε από την τηλεόραση, είτε από τα smartphone μας, με τη βοήθεια βέβαια του αξιόπιστου δικτύου της Ita Mobile Vodafone. Εν τω μεταξύ, τα φώτα μας, φυγέντιε, okay, ναι, θωρείτε με καλά, ωραία. Κυρία Πρόεδρε, μάλιστα. Τα φώτα είναι σβηστά, είναι σκοτεινά η αίθουσα. Να το διαμορφώσουμε αμέσως, ναι. Ωραία, εντάξει, να καλέσουμε τους τεχνικούς να ανάψουν όλα τα φώτα, παρακαλώ. Ναι. Γιατί είτε ναυτούμενα είτε είναι σβηστά, θωρείτε να μου κάνετε. Κύριε Λέζοντ, έκαναν τον κρυφό σχολιόν τζι μέσα. Δεν ξέρεις αν πρέπει να γελάσεις ή να κλάψεις. Στην Κύπρο είναι καλύτερη οδηγία από την Αγγλία. Στην Κύπρο είναι καλύτερη οδηγία από την Αγγλία. Νομίζω όλοι καταλάβανε ότι η κυρία εννοεί ότι η Κύπρο είναι καλύτερη. Είναι εμφανές. Έναν τεξεγκάν την ερώτηση. Τέλος πάντων, πάμε να δούμε με τι άλλα θέματα καταπιάστηκα στην εκπομπή. Η επόμενη μας στάση είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αφού μέσα σε μια λίμνη, σε μια θάλασσα, ένα τουριστικό σκάφος στην Καλιφόρνια συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια που κινόταν, είδε κάτι πολύ ξεχωριστό. Εμείς στην Κύπρο νομίζω ότι είμαστε λίγο συνηθισμένοι, βλέπουμε συχνά δελφίνια. Ναι, παιδιά, στην Κύπρο είναι αλήθεια, είμαστε συνηθισμένοι με τα δελφίνια, ναι. Αφού πάμε νήσι πίσω στο καλοζέριντζε, δεν μπορεί να κολυμπήσει που τα δελφίνια που έχει. Πού θεωρείς γέ μου εσύ δελφίνια στην Κύπρο, ότι είμαστε και συνηθισμένοι. Έχω την εντύπωση ότι δεν ξέρει καν ένα μόνο δελφίνι. Όπως βλέπετε, είναι λίγο παιχνιδιάρικα. Αλλά όμως αυτό που είναι εντυπωσιακό είναι ότι τα συγκεκριμένα δελφίνια είναι, ζυγίζουν περίπου 500 κιλά και έχουν μήκος 4 μέτρα. Αλλά αντιλαμβάνεστε πόσο δύσκολο είναι το να πεταχτεί το δελφίνι μέσα στο νερό. Μέσα στο νερό. Γιατί συνήθως εσύ που είδες τόσα δελφίνια που πετάσουν έξω από το νερό. Αλλά λέω να σας πει ότι είναι και δελφίνια που πιούν που βατήραν και βαθμολογούνται από άλλα δελφίνια. Παίξτε ρε που πάρε κανένα παιχνίδι να δούμε και είστε τα δελφίνια. Την Βαλεντίνα μας πού τη συναντούμε τα Σαββατοκυριακά τηλεοπτικά. Στο ΡΙΚ. Ναι, σε ποια σειρά. Στο ΡΙΤΣ. Στην Πασιδή. Στην Πασιδή. Σιγά να μένε στην ΠΕΟ. Έχει σειρά το ΡΙΚ που το λαλούν Πασιδή. Πρώτη φορά ακούω έτσι πράγμα. Τι. Πασιδή. Όχι, ξανά, πάμε. Πασιρίνη. Όχι. Πασιρίνη. Όχι. Ναι, το είπε ένα άλλο. Συγγνώμη, είπε το ανάποδα. Εντάξει, ναι, στο ΙΡΙΝΗ. Πάση ΙΡΙΝΗ, σωστό. Πάση ΙΡΙΝΗ. Πού πάση.
Πάσιν Ειρήνη, λαλή τη λέει. Ειρήνη Πάση είναι ο τίτλο τη σειρά. Και μπαμπά, άλλα λόγια. Πάμε. Πάμε τώρα στη Μαρία Αντιανδρονίκου μας, η οποία έχει να μας εξιστορήσει μία ιστορία από τα παιδικά της χρόνια. Ρε, εγώ είμαι λάτρης του ποδήλατου. Χωρίς πλακά, από μικρή έχω ποδήλατο. Αγαπώ τα ποδήλατα. Είναι ένα μέσο το οποίο λατρεύω. Αν μπορούσα να διακινούμε με ποδήλατο, θα το έκανα. Και να σας πω ότι όταν ήμουν μικρή, φεύγω. Να κάνω μια παρένθεση τώρα που δεν ενδιαφέρει πολύ κόσμο, αλλά θα σας το πω χάρη της κουβέντας. Όταν ήμουν μικρή, είχα ένα ποδήλατο το οποίο το αγαπούσα πάρα πολύ. Φεύγω να πάω φοιτήτρια Κατερίνα. Ερχόμενη πίσω, η μαμά μου το χάρισε. Το χάρισε σε ένα παιδάκι στο χωριό το οποίο ασχολείται με το ποδήλατο. Έκανε αγώνες, τέλος πάντων είχε πάει και παραολυμπιακούς κτλ. Και της λέω εγώ, πού είναι το ποδήλατο, μου λέει, το έχω δώσει στον Παρασκευά. Λέω, εντάξει, δεν πειράζει, καλό παιδάκι, χαλάλι του. Πληγώθηκα βέβαια, μέχρι και σήμερα το λέω, αλλά αυτό που κρατώ είναι ότι τελικό Παρασκευά το πούλησε. Ναι, καλή πούλα το Παρασκευά. Εγκάμαν του δώρον το ποδήλατο της Αντρονίκου και το σε πούλησαν. Ήρθε πίσω η έρημη που τα σπουδέ σου, γύρευκε το ποηλατού τη. Δεν πειράζει, Μαρία μου. Να κάνει και εσύ μια ανέτηση στην πύλη ποηλάτου, να πιάσει τα 200 ευρώ σου πίσω. Ας αφήσουμε όμως τη Μαρία μας να κλάψει το ποδήλατο τη και πάμε στο ΡΙΚ, όπου οι καλεσμένοι φαίνεται ότι χαλαρώσαν εντελώς. Και επίσης από την Λάρνακα, δεν ξέρω αν είναι στη Λάρνακα τουλάχιστον αυτή τη στιγμή ή στη Βουλή. Μάλλον στη Βουλή θα είναι ο κύριος Πασιωτήτης. Καλή σας μέρα, κύριε Πασιωτήτη, βουλευτή του ΑΓΕΛ. Καλημέρα. Στη Βουλή είμαι, διότι θα έχω συνεδρίαση επιτροπή εμπορίου, οπότε είμαι στη Βουλή. Μάλιστα. Ανδρέα, μόλι τελειώσω, έρχομαι. Κι εγώ, Ανδρέα. Να κοπιάσετε. Ναι, να κοπιάσετε. Ούτε πω για τη συνεδρία τη επιτροπή τη Βουλή που συζητώ. Είναι σαν να διακανονίσουν να βρεθούν να παίξουν πιλότανοι στο κέντρο νεότητα. Είδατε πώ είναι τα ωραία που παίρνουν οι πολιτικοί μα. Πλέον κανονίζουν τι δουλειέ του όπω τα πάνελ των εκπομπών. Εγλιτώσατε τη χρέωση για το τηλέφωνο. Έτσι να κάνω και εγώ που τα τώρα πάει. Άμα θέλω να πω κάτι σε κάποιον, να καλέσω κάποιον, θα το λαλώ που δαμε. Λοιπόν, Κώστα, περιμένω σας αύριο, σπίτι μου. Εγώ εκαλέσα σας. Πάντως τον τρελό, το παρεάκι, είχε πολύ κέφι την ημέρα. Απλά πριν να κλείσω να πω ότι άκουγα για την προεκλογική του κύριου Νεοφύτου, έχει χρόνια να πάει σε πρατήριο βενζίνης, θα ήταν καλό να πάει αυτές τις. Πήγαμε προχθές στη Φραγκλίν Ρούσβελτ σε τρία, αγαπητέ Ανδρέα. Δεν τον είδα να βάζει. Πήγαμε. Βάλετε καύσιμα σε τρία διαφορετικά πρατήρια. Όχι, επισκεφτήκαμε τα αγαπητέ Χρήση, το ένα βάλαμε. Έτσι να μην ανησυχείς. Εμείς πάμε παντού. Βεβαίως είναι καλή τιμή, αλλά εχθές. Πετρέλαιο ή βενζίνη, ο κύριος Νεοφύτου στο προεδρικό, στο προεκλογικό σπίτι. Μόλις δύσκολα τώρα. Έβαλε ένα αέρα στα λάστη. Ήμουν στο εξωτερικό. Εμεν τέλειο, παιδιά. Κάθονται πέντε πλάσματα να μέσα και περιπέσουν τον Αβέροφ. Έμα με το δίκιο τους. Μόνο τούτο δεν μείνει να κάνει. Να πιένουμε στην πεζίνα και να εμφανίζει τον Αβέροφ και να σου αλεί να γεμώσει. Ή μάλλον, να γεμώσει. Πάντως, όσο ωραία και αν περνούν στο ΡΙΚ, οι χολύπτες φαίνεται ότι βιάζονται να σκολάσουν. Να είμαστε καλά και να έχουμε υγεία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Παντελή, κύριε Πασιωτήρη, κύριε Δεσίκα. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, ευχαριστούμε για τους φίλους τηλεθεατές που ήταν και σήμερα μαζί μας. Πρώτα, βεβαίως, θα τα πούμε ξανά. Όχι. Καλή σας μέρα. Πριν να προλάβει να αποχαιρετήσει, εβάωσε ντουστά ο ηχολήπτης. Για να πάει έσω του. Δεν μπορεί να γράψει άλλο 10 δευτερόλεπτα να τελειώσει την πρόταση του Σταύρου. Δεν θέλει να γράψει 10 δευτερόλεπτα overtime. Πάντως στην εκπομπή του Σταύρου και της Σταυριανής, το πρόγραμμα φτιάχνει αμέσως ζωντανά στον αέρα. Λοιπόν, απλά διερωτούμαστε πότε θα είμαστε έτοιμοι για τη σύνδεση με το τρίτο. Είμαστε έτοιμοι. Λοιπόν, το ζήτημα είναι ότι τώρα υπάρχει ένα θέμα εδώ. Ναι. Δεν έχουμε ολοκληρώσει με τον κύριο Γεωργιάδη. Έχει δελτίο ειδήσεων στο τρίτο μου, συνάδελφοι. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, κάνουμε συνεννόησεις στον αέρα. Είναι μια ζωντανή εκπομπή, το καταλαβαίνετε. Ασφαλώς. Ούτε ήδη δεν ήξερα να μου ακολουθήσει την εκπομπή. Έπρεπε να κάνουν κλήρωση σε όρτσε κανεί. Να βάλουν μια γυάλα με κολλούες, να ανεκατώνει ο καλεσμένος, να τραβά μια ο Σταύρος για να δει τι θα ακολουθήσει. Για να δούμε πού θα πάμε μετά. Σε δελτίο ειδήσεων. Μην κάνουν του ταούλα, συγχύζει τα ονόματα σε ανέφοντο Σταύρο. Για υποβοήθηση της ανέρχεσης και της κατέλθεσης των σκαφών. Μάλιστα. Πολύ όμορφα.
Σε ευχαριστώ, Μαρία. Μαρία, Όλγα, ό,τι θέλω λέω σήμερα. Λοιπόν. Δεν ξέρω, τι Όλγα, τη Μαρία, εκόντεψε. Όπως εκόντεψε και η επόμενη καλεσμένη του Μπάρι Ποταμίτη, που αντί να τον πει Ποταμίτη, είπε τον... Κυρίες και κύριοι, καλωσορίζουμε εδώ στο στούντιο την κυρία Μαρίνα Σάβα, ο πλευράς του Αγγέλ. Καλώς ήρθατε, κυρία Σάβα. Γεια σας. Και να χαιρετήσουμε επίσης την κυρία Ξένια Κωνσταντίνου και τον κύριο Παύλο Μιλωνά. Κυρία Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Πομιλωρίδη. Και ο κύριος Μιλωνάς... Τίποτε, ο Ποταμίτης ούτε τον έκοψε που τον είπε άλλο ο Παρή Ξένια Κωνσταντίνου. Κυρία Κωνσταντίνου, ο Πομιλωρίδης σε άλλον κανάλι. Εν καν στο ΡΙΚ. Εντάξει, δείτε ξανά το ύφος και προσέξετε το. Μόλις τον λαλεί Πομιλωρίδη και συνειδητοποιεί ότι είχαμε λάθος. Κυρία Κωνσταντίνου, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κυρία Πομιλωρίδη. Και ο κύριος Μιλωνάς... Εντάξει, θυμήθηκε τον Ποταμίτη που τον λάλλουν τον άνθρωπο. Σημείωσε το ότι αν προστάτη να μην το ξαναξιάσει. Πάντως ούτε ο ίδιος ο Ποταμίτης δεν τα πάει καλά με τώρα τα πράγματα, ειδικά με τους επαγγελματικούς τίτλους των καλεσμένων του. Καλωσορίζουμε εδώ τον κύριο Αντρέα Κυπριανού, πρόεδρο του ΚΟΑΠ. Καλώς ήρθατε, κύριε Κυπριανού. Καλό μεσημέρι, κύριε Ποταμίτη. Επίτροπος είναι. Επίτροπος, ναι. Φυσικά σε αυτόν τον τόπο το να είσαι πρόεδρος είναι κοινό μυστικό. Όλοι. Είτε όλοι είμαστε είτε θέλουμε να γίνουμε. Όλοι αποκαλούν όλους πρόεδρους. Όλοι είμαστε πρόεδροι κάπου. Ωραία, κύριε Επίτροπε, λοιπόν. Πάντως εσύ δίκαιο, Κυπριανού. Όλοι είμαστε πρόεδροι σε τη χώρα. Παρπατάς κάτω στην πλατεία Ελευθερία και φωνάξεις πρόεδρε! Να γυρίσουν 50 πλάσματα. Πρόεδρος Φίλων Ναργιλέ, πρόεδρος Ομίλου Πιλότας, πρόεδρος Ατάλλαντων Τραουδιστών. Όπως ξεράσει, ελπίζω τον τίτλο του επόμενου καλεσμένου να τον εκούτσισε. Τώρα φιλοξενούμε τον κύριο Ανδρέα Δημητρίου. Είναι ο πρόεδρος της Ακαδημίας Γραμμάτων και τεχνών, επιστημών, γραμμάτων και επιστημών, γραμμάτων και τεχνών, να μην αφήσουμε κάτι πίσω. Επιτρέψτε μας εμείς, καλώς ήρθατε κύριε Δημητρίου. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι θα μείνει το γραμμάτων και τεχνών και θα εννοούνται οι επιστήμες, διότι είναι ακριβώς, λίγο... Δεν εννοούνται. Συγγνώμη. Δεν εννοούνται. Δεν εννοούνται, να τις πεις και γίνες. Μα είσαι σαν κουρέψεις τον τίτλο του ανθρώπου. Όχι φίλε, να το πεις ολόκληρο. Είναι πρόεδρος της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών άνθρωπος. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον πρόεδρο των Κρεοπολών στις Εχμές, να ακούσουμε τι έχει να μας πει. Κύριε Λιβαδιώτη, καλό σας απόγευμα. Εάν δεν έχουμε τώρα τον κύριο Λιβαδιώτη, αν έχουμε τηλεθεατές, να τους ακούσουμε παρακαλώ. Έχουμε ένα θέμα μαζί με τον κύριο Λιβαδιώτη. Ναι. Τον ακούσαμε. Ακούσαμε ένα έλα. Come baby, come baby, έλα, 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 έλα. Μα πού είναι ο κύριος Λιβαδιώτης, όχι και παουρίζει. Πάμε στον κύριο Λιβαδιώτη. Ο κύριος Κώστας Λιβαδιώτης είναι μαζί μας. Κύριε Λιβαδιώτη, καλό απόγευμα. Καλό σας απόγευμα. Ακούσαμε τη φωνή σας, δεν σας έχουμε δει ακόμη. Διότι προσπαθώ να στηριχτώ εδώ στις κερκίδες του Φίλτλα, πέμεζα τέννις στην Ιάδο. Μάλιστα. Είστε και τέννιστας, κύριε Λιβαδιώτη, ε. Βεβαίως, πάνω απ' όλα. Ευχαριστούμε τότε που διακόψατε. Λοιπόν, κλαίω, παιδιά. Έπαιζε τέννις ο κύριος Λιβαδιώτης και κόψα να μας μιλήσει για τα παλιοκρέατα. Ελπίζω να μην ρακέτα μου παίζει τέννις και με την πάλα. Πάντως να πω την αλήθεια. Να πω την αλήθεια, δεν περιμένω το χόμπι του Προέδρου των Κρεοπολών εν το τέννις. Ελπίζω ο Παγδατής να μην ανοίξει κασαπιό. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, να πάρουμε μία ανανάσα και να πάμε να δούμε έναν γκάλοπ του Παναή μας, πάντα με τη στήριξη της ομάδας από την εταιρεία Χατζηγιάννης, για να δούμε τι πανέξυπνη ερώτηση είναι σκέφτηκε να κάνει σήμερα. Έχω 10 αυγά. Ναι. Σπάζω τα 3, μαγειρεύω τα 3, τρώω τα 3. Πόσα αυγά έχω? 7. Ψυχούλα μου, άιστο τσαμέ, σωστό. Σωστό. Έχω 10 αυγά. Σπάζω τα 3. Μαγειρεύω τα 3, τρώω τα 3. Πόσα αυγά εμείνα? 3. Έχω 10 αυγά. Σπάζω τα 3, μαϊρεύω τα 3, τρώω τα 3. Πόσα αυγά μήνα? Φίλε, ξαναπέ. Έχεις 10 αυγά. 10 αυγά. Ναι. Σπάζω τα 3, μαϊρεύω τα 3, τρώω τα 3. Πόσα αυγά μήνα? 1. 7. Έχω 10 αυγά. Σπάζω τα 3, τηγανίζω τα 3 και τρώω τα 3. Πόσα αυγά έχω? 1. Μην σκύμας 1. Μην σκύμας 7.
Γιατί? Σπάζω τα τρία, τηγανίζω τα τρία, τρώω τα τρία. Εν τα ίδια μου. Σπάζω τα τρία, τηγανίζω τα τρία και τρώω τα τρία. Πόσα αυγά έμεινα? Τίποτε. Τίποτε. Έχω 10 αυγά. Σπάζω τα τρία, τηγανίζω τα τρία και τρώω τα τρία. Πόσα αυγά έμεινα? Τίποτε. Άρα τίποτε. Εμείναν 7. Ένα. 7. Συγχρονιστικό, 7. Τι εννοείς? Σπάω τα τρία. Ναι. Τα τηγανίζω τα τρία όχι, και τα τρώω. Έλα τρία, έλα ρε δικαί μου. Τρία-τρία-τρία, διαφορετικά. Γιατί? Πισκάλια τον όλα. Πισκάλια τον. Μπράβο Παναγιώτη, μέχρι και στον Παναγιώτη. Λοιπόν, πάμε τώρα στο The Chase να δούμε οι παίχτες μας τι έκαναν την εβδομάδα. Είμαι ο Γιώργος, 25 χρονών από την Πάφο. Άλλος Αγιάννα πας στο TikTok. Και ήρθα να κάνω καγκούτσο δουλίδα μέσα εδώ. Ο Ραφαέλλος, 26 χρονών από την Πάφο και τα λούμπος είμαι ο ράπερ της Πάφο. Είμαι ο Νίκος, 23 χρονών και ήρθα να σας αλλάξω τα λάθηκια σας. Είμαι ο Λάμπης, 23 χρονών από την Πάφο και ήρθα να κάνω αναγέννηση. Δεν κατάλαβα τίποτε. Γιατί ήρθαν όλοι για να κάνω αναγέννηση και να αλλάξουν τα φώτα μας? Να χαράνε το στούντιο του Chase. Να το αφήγουν έτσι και να συγκεντρωθούν πέθ και βρουν καμιά ερώτηση. Όταν θέλουμε να μιλήσουμε για κάθε αγαθό, ακόμα και το πιο δυσέβρετο, λέμε και του πουλιού. Και του πουλιού. Γάλα. Το γάλα. Γάλα. Εγώ έντεψε. Απλά πετάς στη λέξη ο παρέας. Κάτι κουτσίζεν όμως. Εν το είμαι ολοκληρωμένο, αλλά δεν πειράζει. Κάτι πάει εκεί με τους παίχτες του Chase την εβδομάδα. Ξανά ιδέα μου, δεν ξέρω. Πάμε στους επόμενους. Γεια σας, είμαι ο Πανίκος, είμαι 24, έρχομαι από τα Πολυμήθια και είναι κρέπα, όχι κρέπα. Είμαι η Ιωάννα, είμαι 23 χρονών από Λευκοσία και σου βασικά εν κρέπα. Είμαι ο Βλαδίμηρος, είμαι 23 χρονών, είμαι από τη Λεμεσό και φωνάζω. Είμαι ο Αλέξης, είμαι 23 χρονών και με αγαπά κανένας γιατί είμαι φοινικιά. Επιμένω, κάτι συμβαίνει με τις ομάδες του Νιρευτομά. Τώρα στο βρίσκουν τις ερωτήσεις και πιάνουν ριαλιόξα. Πώς λέγονται τα αντικείμενα που είναι κατασκευασμένα από ψημένο πυλό? Πώς τα λέμε? Κούζες. Και σκούζες, γε μου. Κεραμικά. Ό,τι κατασκευάζεται με ψημένο πυλό λαλούν το κούζες. Α! Ψημένο πυλό. Τι σας θυμίζει? Κι αν σου μοιάζει τρελό με καινούριο πυλό θα σου φτιάξω ένα ψέμα. Έλα σε μένα, τεύχρο, για σκούζες που γράψες στο τραγούδι. Τώρα εξηγούνται πολλά πράγματα. Πώς σου φαίνεται η φιλία τώρα που τη βλέπεις έτσι από κοντά? Είναι ήρεμη ψυχή, αλλά πίζει τον άκο πίτσισα. Πίτσισα. Ωραία περιγραφή, Chaser. Φοβερή ομάδα. Και ακόμα πιο φοβερός είναι ο επόμενος παίχτης. Βασικά είμαι γυμναστής, είμαι video creator και TikToker slash YouTuber. Και λες, ask me about my ninja disguise. Εγώ δεν βλέπω μεταφύεση ninja. Πιστεύω ότι μια εικόνα χίλιες λέξεις, οπότε... Παιδί μου, πας καλά. Δεν ζω. Καλύτερα δεν θα μπορούσα να πηγαίνω. Δεν μου να κάνουν τα πλάσματα, δεν ξέρουν πως δεν τους ήρθε. Επίερε ο παίχτης και άσε κάτω στον νίντζα. Πάλε καλά που τους έκανε το Power Ranger, τον μπλε. Φτυχώς είναι μακριά ο Τάσος να φάει καμιά αξιόστραφη. Τώρα που σκέφτουμε, μακάρι να ήταν κοντά του Τάσου να φάει καμιά αξιόστραφη. Πάμε να δούμε την επόμενη παίχτρια που προσπαθεί να μας εξηγήσει το σκεπτικό της απάντησης της. Για πες. Τον υδρόταν έβαλα. Ναι. Λίγο το σάλιο και τρίχε στο μαλλιό. Ναι. Δεν μου βγάζουν σεξ απειλεμένα. Ενώ ο υδρότας. Ο υδρότας τώρα, άμα βλέπει έναν εκεί, δεν θα πω αρσενικό ηθυλικό, ό,τι θέλουμε. Δρομένο, τζαμένο, κάνει τα βάρη του. Άλλο πράγμα. Αυτή η υδροτήλα με εξήτερα και εμένα έχει δει η βάση. Τι αρχαία Ρώμη, τι σύγχρονη Κύπρος. Βέβαια. Η υδροτήλα είναι διαχρονική. Και στην αρχαία Ρώμη και στη σύγχρονη Κύπρο. Μισό λεπτό, με ειδοποιούν. Παιδιά, έχει ανέκδοτο ο Πιτσιλίδης. Μισό λεπτό. Ο Ρίγκαν. Το κουδούνι της Λεβίνσκι, πώς τοίχο έχει, λέει. Κλίντον τον.
Πώς ακούγεται το κουδούνι της Μόνικας Λεβίνσκι? Κλίν τον. Έφανε και ο Παναήν ο Πιτσιλίδης. Πολλά awkward στιγμή. Όσον awkward, έτσι η δόκτωρ με η Μαρίδη μας, όταν πάει και τραγουδά live σε εκπομπές. Πήρα κόκκινα γυαλιά κι όλα γύρω σινεμά τα βλέπω κι ούτε ξέρω πώς να ζω, ούτε και πώς να αγαπώ, τη ζωή μου επιβλέπω. Ως που πάει και ερωτερεύκη η κατάσταση, έβαλε και χοροδία δίπλα να της κάνει δεύτερες φωνές. Θωρώ τη σύντομα να κάνει ντουέτρο με την κυρία Στέλλα. Πάνω απ' όλα να έχουμε την υγεία. Βάζω ντούτσε τη στολή του και τη σκουφιά τη ψηλή του με όλα τα φτερά. Πω από τραγούδια. Ωραία, να σηκώνεται η πέτσα, όχι η τρίχα. Έλεος κυρία Στέλλα μου, θέλει να σηκώνεται η πέτσα αντί η τρίχα μας. Άι στα τραγούδια και βέβαια στην απορία που έχεις. Σε δόντια βάζετε διαμαντάκια. Όχι. Σήμερα είδα ένα παλικάρι και μ' άρεσε πάρα πολύ. Χαμογέλασε και λέω, γεια, ξανά χαμογέλασε. Μου λέει, τι κύριε Στέλλα. Λέω, τι έχεις εδώ και γυαλίζει. Λέει, διαμαντάκι, πάρα πολύ μ' άρεσε. Ναι, ναι, είναι μόδα τώρα. Δεν έχω χρυσά δόντια τώρα, αλλά έχω τα διαμαντάκια και είναι πάρα πολύ όμορφα. Δηλαδή, και μετά η επόμενη ερώτηση θα ήταν να πούμε, σε μασέλα μπαίνουν. Εάτε κυρία Στέλλα μου, είπαμε εν της μόδας το διαμαντάκι μπας στο δόντι. Αλλά δεν ξέρουμε αν μπαίνουν και πάνω σε μασέλες. Λογικά ναι. Δεν ξέρω γιατί σε ενδιαφέρει, αλλά πρέπει να είναι πολλά πιο εύκολο. Παρά να στέκεσαι στον καθρέφτη να προσπαθεί να βάλει το κεαντούι μπας στη σαούνα σου, λογικά είναι το εύκολο να κρατήσει τη μασέλα μπας στα σέφκα και να την διακοσμεί όπως θέλει. Δεν ξέρω βέβαια. Δεν ξέρω βέβαια μετά αν τη βάλεις μέσα στο ποτήρι με νερό, αν θα ξεκολλήσει το κιαμαντούι. Μπορείς να ρωτήσεις όμως. Και μάλιστα λένε ότι έχω φτιάξει, λέει, το πρόσωπο. Λέω, το μαλλί έχω φτιάξει, δεν έχω κάνει πρόσωπο. Α, μάλιστα. Ακούγεται, ο Θανάσης λέει, ακούγεται ότι έκανα lifting. Δεν ξέρουμε ότι τρέφεσαι τόσο ωραία. Το θέμα είναι να τρως υγιεινά, να ζεις υγιεινά, να κοιμάσαι καλά. Θα με κάνω να πάω να κάνω για να δω πώς είναι η διαφορά. Άι τώρα, κουρτίστε την κυρία Στέλλα να πάει να κάνει lifting. Να φύγει την άλλη εφτωμά με η φάτσα της έτσι. Και και αμαντούι, μπας στον μασιτήρα. Θα με κάνω να πάω να κάνω για να δω πώς είναι η διαφορά. Και να κάνεις σεξ πολύ. Δεν ξέρω, κυρία Στέλλα, τι συμβαίνει με το σεξ. Πάντως, το δέρμα σου πραγματικά φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Τα του κρεβατιού, Θανάση, είναι προσωπικά, δεν τα συζητάμε. Ναι. Να μας αναλύει τα σεξουαλικά της η κυρία Στέλλα στον αέρα. Όχι, βέβαια. Αν και τώρα με το lifting, το σκιαμαντούιν, να ανέβουν οι κατακτήσεις της. Πάντως, κοιμάσαι καλά. Αν κοιμάμαι, λέει. Και αυτό. Άμα σου πω πόσες ώρες κοιμάμαι. Πιο ωραίο φάρμακο από τον ύπνο έχει. Να, αυτό είναι. Νομίζω ότι είναι ένα μυστικό. Κοιμήθηκα στις 12, ξυπνάω στις 9, πίνω ένα καφέ και στις 10 η ώρα ξαναπέφτω και ξύπνησα στις 2. Αυτό είναι. Έτσι, άντε, αυτό είναι το πρόσωπο. Αυτό είναι το πρόσωπο. Μάλιστα, αυτό είναι το μυστικό της. Απλώς κοιμάται. Δεν κάνει κάτι άλλο η κυρία Στέλλα. Η ώρα και το μεσημέρι σηκώνεται. Ενώ ξυπνεί μόνο τις και ώρες που κάνει εκπομπή. Ούλη την υπόλοιπη μέρα κοιμάται. Γι' αυτό είναι τόσο ήρεμη στον τηλεοπτικό αέρα. Ψύχρεμη βέβαια ήταν και η ανταποκρίτρια του δελτίου μας, η Χατιτζέ Κέρλο, όταν προσπάθαν να πει το θέμα της και αποφάσισε μία σμούλια να της κάνει ατάκ. 2.869 που έλαβε ο κύριος αντιυποψήφιος του, Χασάν Τατσόι. Ο Σουτζόλου δεν ήταν ο εκλεκτός της Άγκυρας, αφού ο συνεργάτης του Ερτογάν, Πιναλό Γιλντερμ, που συμμετείχε στη διαδικασία, υποστήριξε παρασκηνιακά τον Τατσόι. Καλά και άντεξε. Πώς ήταν να νόθει στη μούλια, δαμέ ρε κουμπάρε. Επίεντζε κάτσε μπας στο σημείο μηδέν εισαγλόμουλια. Σε άλλα νέα πάντως, πάλι είχαμε απόδραση κακοποιού.
άφαντος παραμένει ο 35χρονος Ρατζά Φραγκίσκο, ο οποίος απέδρασε την περασμένη Πέμπτη κατά τη μεταφορά του στις κεντρικές φυλακές. Η απόδραση του επικίνδυνου κακοποιού έθεσε σε συναγερμό την αστυνομία, η οποία είχε εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό του, χτενίζοντας συγκεκριμένες περιοχές στη Λευκοσία. Γύρω στις 11:20 την Πέμπτη, ενώ το ιδιωτικό όχημα λειτουργού της Αγίας Σκέπης που τον μετέφερε στις κεντρικές σταμάτησε στα φώτα του Καλησπέρα, ο 35χρονος κατέβηκε από το αυτοκίνητο και έγινε καπνός. Από τις αρχές θεωρείται ότι ο 35χρονος είχε καταστρώσει σχέδιο απόδρασης. Πολλά σατανικό σχέδιο απόδρασης. Κάσαντε παπέλ και πελάρες. Τούτο να ήταν σχέδιο. Δηλαδή, ακούστε σχέδιο. Θα σταματήσουμε στα φώτα του Καλησπέρα, θα ανοίξω η πόρτα και αβίω. Ήταν και σταματημένοι στην κίνηση, δεν μπορούσαμε να τον καταδιώξουμε το αυτοκίνητο. Τα εγκλήματα όμως στην Ελλάδα είναι πιο σοβαρά από τα δικά μας. Τα χρυσαφικά, τι και άλλο ό,τι άλλο κλέψανε. Ποιο είναι το πολύτιμο που μας έχεις φάει ότι ήταν πολύτιμο? Είναι και το περίεργο, Γιώργο. Καλημέρα. 43χρονος άνδρας μόλις ξύπνησε, αντιλήφθηκε ότι έλειπαν τα χρυσαφικά. Ναι, τα ποιο ήταν χρήματα, το πολύτιμο. Αλλά έλειπε και το πιστοποιητικό εμβολιασμού του, Γιώργο. Κι όμως, παιδιά, είχαν πάρει και το πιστοποιητικό εμβολιασμού. Ακούτε που φτάσαμε, παιδιά. Μπαίνουν μέσα στα σπίτια και κλέφουν τα πιστοποιητικά εμβολιασμού. Παλιά κλέφκαν ριάλια, τώρα κλέφουν πιστοποιητικά. Αυτοί πήγανε για να κλέψουν το πιστοποιητικό και είδαν τα χρυσαφικά, λέει, δεν παίρνουμε και αυτά. Και σου λένε τα άλλα είναι πολύτιμα. Εννοείται. Τα χρυσαφικά πιάντα επειδή ήταν δίπλα στο πιστοποιητικό. Εκείνο που ήταν η προτεραιότητά τους. Πάντως στην Κύπρο δεν θα του ήταν καθόλου χρήσιμο του κλέφτη το πιστοποιητικό, διότι θα γίνεται πλέον ηλεκτρονικό σκανάρισμα για να εντοπίζουν τι χρησιμοποιούν πάσα που δεν είναι δικά τους. Και όπως ήταν λογικό, η εκπομπή Αλφα Καλημέρα έστειλε το ραδιοφωνικό μου τέρι. Κάθε πρωί να μας ακούτε στον Πολίτη, 107.6, Μαρία Ανδρονίκου, στα μαχαζιά για να κάνει demonstration. Δημιούργησα ένα ψεύτικο QR, ένα ψεύτικο πιστοποιητικό εμβολιασμού με το όνομά μου, όπως βλέπετε, για τις ανάγκες του ρεπορτάζ, για να σας δείξω τι γίνεται σε περίπτωση που αυτό το πιστοποιητικό, αυτός ο κωδικός δεν λειτουργεί. Δηλαδή, μέχρι στιγμής είχαμε δει κόσμο να μπαίνει χρησιμοποιώντας το πιστοποιητικό εμβολιασμού κάποιου άλλου. Τι γίνεται λοιπόν σε αυτή την περίπτωση από σήμερα και στο εξής? Θα σας δείξουμε εδώ με τον Σοκράτη. Λοιπόν, Σοκράτη μου. Μπράβο, Μαρία μου, που εξεγίνησες τη μέρα σου με πλαστογραφία. Και δείχνεις μας το έτσι ανέβαλα στην τηλεόραση. Τώρα δούμε αν θα σε πια. Αν εγώ λοιπόν προσπαθήσω να μπω στην υπεραγορά με ένα ψεύτικο πιστοποιητικό, που αν δείτε πιο κάτω, λέει το όνομα τεπώνυμό μου, δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση, προσπαθώντας να μπω θα τα κατάφερνα. Γιατί λέει είναι Ανδρονίκου Μαρία, μπορώ... να υποδείξω την ταυτότητά μου και να το επιβεβαιώσω τώρα με το σκανάρισμα που γίνεται. Αν τα καταφέρουμε βέβαια. Λοιπόν, έλα Σοκράτη, μπορούμε. Το κάναμε πριν πάντως. Λοιπόν, θα μας δώσετε λίγο χρόνο, όπως καταλαβαίνετε είναι λίγο δύσκολο. Είναι αυτό που σας έλεγα πριν, Κατερίνα, ότι παίρνει λίγο περισσότερο χρόνο στην εφαρμογή. Λοιπόν, πάτησε πάνω του Σοκράτη μου να δούμε. Λοιπόν, βλέπετε. Ας πω εγώ ένα πράγμα μου. Να πρέπει να πηγαίνουμε και ώρες πριν στα μολ, τα σούπερ μάρκετ, στους φούρνους, για να υπολογίσουμε και την ώρα που θέλει να σκαναριστούν το πράγμα. Όπως τα αεροδρόμια που πρέπει να πάει και ώρες πριν την πτήση σου, επειδή έκαμε το πιο disaster demonstration που μπορούσε του Δικοπελούα. Ενώ εδώ λέει Ανδρονίκου Μαρία και με το συγκεκριμένο πιστοποιητικό, δίπλα λέει Φιλίππου Χρυσοβαλάντης, τυχαίο όνομα, όπου εγώ, αν το δει ο Βαλεντίνος, βέβαια χθες που το ζήτησα να μου το κάνει, μου λέει τι το θέλεις, του λέω κάτι δικά μου, του λέω για να δω τι γίνεται. Τι φταίει ο άντρας σου για αυτήν όλη την κατάσταση, εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί χρησιμοποιείς τον άντρα σου. Καλά να πάω να πιάσω έναν άσχετο που το δρόμο να του, όσο παρακαλώ δώσ' μου το QR να το κάνω. Άρα ουσιαστικά αυτό που... καταλαβαίνουμε και με αυτό ότι δεν ήταν δικό σου. Χρειάζεται ένας χρόνος και πολύ καλά. Βέβαια, παιδιά. Έκαμε πλαστογραφία με τον κωδικό του άντρα της. Να τον κάτσε γίνω μέσα το φτωχό χωρίς να είχα πάρει. Εντάξει, η τεχνολογία στη χώρα μας εξέφυγε τόσο πολλά που εκτός που τον αυτοματισμό με τα SafePass έχουμε και νέες καινοτομίες με τις κάμερες. Θα τρώεις πρόστιμο εάν φτάσεις στον προορισμό σου νωρίτερα. Όσοι την βλέπουν ρεαλίστες θα πρέπει να το σκεφτούν διπλά,
καθώς πέρα από τις κάμερες φωτοεπισήμανσης που έχει στήσει σε πιλωτική φάση τροχιά στο οδικό δίκτυο, θα έχουν να αντιμετωπίσουν ακόμη πιο προηγμένους μηχανισμούς ελέγχου. Αυτοί περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα φωτοεπισήμανσης, το οποίο έχει τη δυνατότητα με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς να χρονομετρά σε πόση ώρα έφτασε ένας οδηγός από τη Λευκοσία στη Λεμεσό, παραδείγματος χάρη, και αν με βάση τον χρόνο αυτό υπερεύει το όριο ταχύτητας. Η κάμερα που θα είναι τοποθετημένη στην αρχή θα καταγράφει το όχημα και η δεύτερη στο τέλος θα κάνει τον υπολογισμό. Αν ο οδηγός περάσει νωρίτερα από τον υπολογισμένο χρόνο, θα καταγγέλλεται. Άκου, κύριε. Αν φτάσει τον προορισμό σου νωρίτερα, έφαστε. Να δωρείς το ρολόι σου να δεις. Απαναγία μου, φτάνω από το κλειόρα, Λεμεσό. Πρέπει να φάω 10 λεπτά πριν φύγω το highway. Και ξαφνικά να παλουγώνεις και να πιένεις με 65. Ή να φκένεις που τα στενάζει, να φακάς γυρούς, ώσπου να περάσει η ώρα σου. Ζιός που κινδυνεύει πάντως είναι ο Αβέροφ, που οργώνει όλη την Κύπρο πάνω κάτω, πάνω κάτω. Τη μια σειρά κεράζια, την άλλη σερβίρει φαγιά, φκένει πάστα τράχτα. Τον εβδομάδα που έκαμε. Ο πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού Αβέροφ Νεοφύτου επισκέφθηκε σήμερα φυτεία και μονάδα μεταποίησης παπουτσώσικων στην Περιστερώνα. Μάλιστα. Του είναι ευτομά, μάζεψε παπουτσώσικο ο Αβέροφ μας. Όσο πάει γίνεται πιο χορκάτικο. Καλά σιωρ, εν έχει άλλη δουλειά να κάνει. Και να έχει χωράφι για χωράφι. Αν δεν έχει δουλειά να κάνει, θέλουμε viewer για την εκπομπή μας. Αν το δούμε και ο τρεις εκπομπές να θωρεί, άμα βρίσκει βίντεο. Πρώτη φορά κι εγώ μαθαίνω ότι από το παπουτσώσικο κάμνεις ζιβάνα, φκάλεις λάδι, κάμνεις ξύδι, κρασί, χυμόν και τούτον που καθαρίζεις τα παπουτσώσικα τροφές για τα ζώα. Τίποτε δεν πετάσεις. Okay. Εμένα έπεισε με. Θα πάω να φυτέψω και ο τρεις παπουτσώσικες. Είναι τέλειος πολιτής. Με μίαν του κουβέντα εκτόξευσε την τιμή του παπουτσώσικου. Ο Φούλης και ο Έλον Μάσκ. Άλλος έχει το όνομα και άλλος τη χάρη βέβαια. Τη μεγαλύτερη χάρη να έχει την απόψηνή μας καλεσμένη, η οποία έκαμε και πρεμιέρα την περασμένη εβδομάδα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο like του Σαββάτου. Ναι, είναι γεγονός. Επιστρέψαμε. Θυμηθήκαμε λοιπόν να αφήσουμε όλες τις άλλες υποχρεώσεις μας στην άκρη και να ξανάρθουμε εδώ στο στούντιο της τηλεόρασης του Flash, στο στούντιο του Live. Μάνα μου τη Λίτσα, μας εξαπόλυσε τις δουλειές της ούλης για να έρθει να κάνει εκπομπή. Προφανώς είναι η προτεραιότητα της. Πάντως, εγώ να σας πω ότι έγιναν κοσμοϊστορικές αλλαγές στην εκπομπή. Και είναι μεγάλη μου χαρά γιατί φιλοξενώ εδώ ζωντανά στο στούντιο της εκπομπής μου τον Τόλι τον Τζιρούδη, Τόλι και φέτος. Λίτσα, επιτέλους βρεθήκαμε εδώ στο στούντιο. Καλή αρχή να έχουμε. Είμαστε εδώ. Δεν μπορεί να το πιστέψει ο Τόλις ότι πήραν τον τζαμί. Μια ζωή ήταν βαούμενος έσω του ευκάλλαντο με Skype. Παίρνει βαθιές ανάσεις για να το διαχειριστεί. Άλλη μια φοβερή αλλαγή είναι τότε αντί να αποταυρίζεται ο Τόλις να μας δείξει την οθόνη του σπιτιού του, που τον gadget, βάλουν τον πλέον σε παράθυρο. Εξέλιξη. Μπορείς να το πιάνεις. Το πιάνω, έτσι, ναι, το χέρι μου. Ωραία. Είναι σε σχήμα, έτσι, στρόγγυλο, μπαίνει στο χέρι, εφάπτει εκεί πέρα καλά, το κουνάω όταν το πιάνω αυτό το gadget ή απλά το κρατάω. Όχι, δεν το κουνάς. Δεν το κουνάω. Πρέπει όμως να το κρατάω. Αν το κρατήσω, γίνεται κάτι ή και χωρίς να το κρατάω. Δεν το κρατάω. Φτιάχνω. Ωραία. Εμπέρδεψε μας η Λίτσα πάλι. Κρατήσ' το, αλλά εν το κουνάς για να γίνει κάτι. Τι έγινε το πράγμα, μπαλέ, παιδιά, να μας πελάνω. Ωραία. Και πάνω σε αυτή την τρυπούλα που έχει αυτό το gadget, εγώ μπορώ να τοποθετήσω κάτι. Ναι, βάζεις κάτι μέσα. Βάζω κάποιο αντικείμενο ή κάποιο... Ναι, κάποιο σημείο του σώματός μου. Του δικού σου. Δε τι, του δικού σου. Όχι. Δεν βάζεις κάποιο σημείο του σώματος. Του δικού μου. Κάποιανού άλλου. Άντε πάλι, ρε. Σου για καλά να βάλει μέρος του σώματος κάποιου άλλου μες στην τρύπα του gadget. Όπου θωρεί τρύπα, τσουπ, θέλει να βάλει κάτι μέσα. Εγώ αυτό που του βάζω τι είναι, υγρό. Παχύρευστο. Παχύρευστο. Παχύρευστο, εντάξει. Κολόδες. Δεν ξέρω, δεν μου έρθει μαζί με τον παχύρευστο, ρε Γιάννη. Τι θέλεις τώρα, δηλαδή.
Του βάζω κάτι παχύρευστο και μου το βγάζει στερεό. Ναι. Και μετά εγώ το τρώω αυτό το στερεό. Ναι. Σε στρόγγυλη μορφή μου το βγάζει. Όχι, σε μακρόστενη. Σε μακρόστενη. Έτσι όπως είναι. Ως που βασιχίζουμε μας παραπάνω. Τι είναι το υγρό, το πηχτό, το κολλώδες που βάλω μέσα για να μου βγάλει κάτι μακρόστενο να το φάω. Τι, βάζω αυγό. Και στο βγάζει ομελέτα. Κοτόπουλο νόμιζα, ρε παιδιά. Νόμιζα κοτόπουλο. Για να παίξει το βίντεο. Πολύ καλό. Πώς θα το ονόμαζες? Όχι, ο μελετοποιητής είναι αυτός. Κοίτα. Ο μελετοποιητής βάζει το αυγό, στο κάνει ομελέτα. Και βάζει και το ξυλάκι και το βγάζει. Ναι, και βγαίνει μόνο του. Α, βγαίνει και μόνο ναι, του. Ναι, σηκώνεται μόνο του. Ναι, σηκώνει σου την μόνος του ο μελετοποιητής. Μπράβο, Λίτσα. Τώρα να δούμε αν θα έβρεις και τα δικά μας gadget μετά. Πάμε τώρα πίσω στο Ρικ, διότι για μέ φαίνεται να πιένουν και πολλά καλά με τα gadget και πιο συγκεκριμένα τα μικρόφωνα. Εκείνη η Γεωργία η Ψαριά. Γεωργία, καλό μεσημέρι και σε ακούμε. Οικονομικών. Αυτή την ώρα ο Υπουργός Υγείας, ο Μιχάλης Μαζιβαντέλα, απαντά σε ερωτήματα των βουλευτών. Τέλειος ο ήχος. Τουλάχιστον τώρα ακούγεται κάπως, διότι στην αρχή ήταν τέλεια βουβή. Τώρα απλά μιλά όπως την τηλενουβέλα. Ελπίζω να εσάστηκε στην πορεία το πρόβλημα. Ανέφερε συγκεκριμένο ότι μέχρι και τις 23 Οκτωβρίου έχει εμβολιαστεί πλήρως το 79,6% του ελληνικού πληθυσμού, ενώ με τουλάχιστον την πρώτη δόση εμβολίου το 82%. Επίσης, πάλι στην ηλικιακή ομάδα 16 με 17 ετών έχει εμβολιαστεί πλήρως το 39,7%. Κρίσταλλο. Μιλούμε για Dolby Digital Surround. Ακούμε ό,τι άλλο γκατσαρισμό υπάρχει στον χώρο εκτός από δημοσιογράφου. Δεν πάει άλλο η κατάσταση. Πρέπει κάποιος να επέμβει να το στάσει επιτέλους. Τώρα, στην εισαγωγική του τοποθέτηση ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε και ασφαλώς στο θέμα του ΓΕΣΥ. Τόνισε ότι εν μέσω πανδημίας εφαρμόστηκε πλήρως το ΓΕΣΥ και αναφέρθηκε. Παιδιά, δεν μου είδατε. Εκεί αν τη διεργά στο μικρόφωνο μου το χέρι, σαν εμίλα. Και μην τζανένα θωρεί το κενό. Πολλά διακριτικός ο τύπος που ανέλαβε να αντισάψει το μικρόφωνο. Εθεώρησε ότι αν βάλει το χέρι του μέσα στο πλάνο και πιάζει το μικρόφωνο σαν μιλάζει ζωντανά, δεν θα προσέξει κανένας. Ο υπέτεγμα είναι τέλειο το ρίκ. Βάλει να δει μια εκπομπή και είναι όπως το αυγό να έκπληξη. Δεν ξέρει τι σε περιμένει. Να παρακαλέσω τον κύριο Τάκη μαζί με ένα φτιάρι να μας φέρει να δείτε ακριβώς το χαλάζι το οποίο μέχρι σήμερα διατηρείται λόγω του ότι έχει σκεπαστεί από μεγάλες ποσότητες από χόρτα, έτσι κύριε? Σωστά, έτσι είναι, όπως φαίνεται και στη κάμερα σας. Πόσο σουρεάλ σκηνικό. Ο Χατζησάβας να μιλά με τον Μουχτάρι των Λιμπιών και μέσα στη μέση ο κύριος Τάκης να κρατεί ένα φτιάρι γεμάτο χαλάζι. Επειδή δεν το είδατε αρκετά καλά όμως το χαλάζι, ο Σταύρος έχει και να με τη λύση. Εδώ το χαλάζι ήταν περίπου 50 με και περισσότερο εκατοστά πάχος, το οποίο μέχρι σήμερα διατηρείται στην αρχική του μορφή. Είναι ένας από τους παράγοντες οι οποίοι έχουν φράξει και υδρορροές σπιτιών και σχάρες και οχετή και δεν επέτρεπαν τη ροή του νερού να κυλά ομαλά. Μόνο χιονάθρωπο είναι να κάνει με το χαλάζι του Χατζησάβας. Εντάξει, με καταλάβαμε. Έριψε χαλάζι στα λίγκια, πιστεύουμε εσύ. Δεν ήταν για μας το κάμισε demonstration. Εβούτησε το χέρι του μέσα στο φκιάρι να πιέ το χαλάζι να μας τον εμπιστέψαν. Τι ζούμε στην Κυπριακή τηλεόραση πραγματικά. Πάμε στη Γιώτα. Καλημέρα, Γιώτα μου. Καλημέρα, κυρία Γιώτα. Καλημέρα, καλημέρα. Πού είστε? Μα εδώ. Πού είναι η Γιώτα? Εγώ πού είμαι? Εσύ χαμένη στο διάστημα. Αρνείτο σκηνοθέτης. Έλα, παιδιά, έλα, παιδιά. Έλα, εδώ είμαι. Γιατί με κρύβετε? Γιατί αραέσου. Ούτε ξέρει που βρίσκεται η Γιώτα. Πού είστε, εγώ πού είμαι, τι μέρα είναι, ποια χρονιά. Στον κόσμο της Γιώτα, παιδιά, είναι η μόνη που περνά ωραία σε αυτήν τη χώρα. Δεν θα καμπενιά για τίποτα. Όμως πρέπει να πω, να ομολογήσω κάτι. Ότι ίσως ήταν το καλύτερο μπιστέκι που έχω φάει ποτέ. Να έπαιξε αυτό! Γιώτα μου, για όνομα του Θεού, Άγγελε μου, πρόσεχε, μάνα. Κάνε μια μέρα να ανοίξει και λένε της πας στο τραπεζού, τώρα ζαρίτε.
Έβαλαν τις και οι άλλοι λένε ότι όλα δεν τους κάνει. Τουλάχιστον βάρτε κανένα που ζει το πλαστικό πράγμα για τα μωρά πας στις γωνιές πέρα και γλιτώσει. Θα φύγουμε όμως στη Γιώτα και να πάμε στον Νικήταν να δούμε πώς τα περνά και εκείνος. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, είναι Παρασκευή 5 Νοεμβρίου. Πάμε να δούμε μαζί την επικαιρότητα σε κύκλου, σε τίτλους. Δεν δικήτα μου, σε κύκλους. Πάμε να δούμε σε αυτή την επικαιρότητα σε κύκλους. Να παίζεις εσύ τα ρεπορτάζ και να κάνουμε εμείς την κελέπη μας έτσι. Εντάξει. Εντάξει, όσο γελάνε την επικαιρότητα σε τίτλους, συνέχισε να γελάω Νικήτα, δεν το ξεπέρασε τους ανθρώπου. Πάντως στην εκπομπή του γίνονται και χειρότερα. Απαντήστε στον κύριο Γεωργιάδη πριν απαντήσετε στο δικό μου ερώτημα. Ελάτε, ναι. Δεν θα το απαντήσω. Απλώς έχω μπερδευτεί πραγματικά για τον τελευταίο σχόλιο του κύριου Γεωργιάδη ότι επιτρέπουμε για αυτούς την εκπρός γεσί να λειτουργούν σε νοσηλευτήρια του γεσί. Εσείς έχετε καταλάβει ότι η θέση του Δημοκρατικού Συνέδρου και του κύριου Γεωργιάδη είναι να μην τους επιτρέπουμε, διότι... Παιδιά, δεν μου γυρίσκεται. Το μόνο θετικό σε την κουβέντα είναι ότι έβαλε γκόλ η Ομόνια. Μόνο που είδαμε στο Αντένα τελευταία έργο. Τέλος πάντων. Να είμαστε στην εκπομπή του Νικήτα να δούμε και καμιά είδηση. Πάμε να δούμε τώρα εικόνες που κάνουν το γύρο του κόσμου. Χαμός σε πτήση των κυπριακών, όχι αερογραμμών, των βρετανικών αερογραμμών από Κύπρο. Αντί για αποσκευές πήραν κυβότια όπως βλέπετε με ψάρια. Είναι απίστευτο. Έφυγαν οι άνθρωποι με βρετανικές αερογραμμές από την Κύπρο. Πήγα στην Βρετανία, περίμεναν τις αποσκευές και έβλεπαν εδώ όλες τις συσκευασίες με ψάρια να περιφέρονται στον Ιμάντα. Πρέπει να ψαρώσαν μόλις να το ψάρκαν για τις τσέντες τους. Τι έκανα στο αεροδρόμιο της Λάρνακα και βέψαν τον πλασμά του ψάρκαντι βαλίτσες. Επίαν για μένα πιάνε τις αποσκευές τους και ρέσαν από μπρος τους 300 κάσες για πάνε ψάρκ. Πάλε καλά που ήταν Εγγλέζοι οι επιβάτες της πτήσης. Διότι όταν ήταν Κυπρέοι, όχι μόνο ήταν να χαρούν παραπάνω, ήταν να βγάλουν πάνω και φουκούες και να τα σύρουν πάνω. Και να τσακάρουν τους υπόλοιπους ημάντες. Πέρκει έτσι και κανέναν που βγάλει λεμόνια για να σφίξουν. Και οι αποσκευές τους δεν υπήρχαν πουθενά, τους είπαν φύγετε και θα τις πάρετε αργότερα. Λοιπόν, αυτά συμβαίνουν σύμφωνα με την Daily Mail και θα περιμένουμε να δούμε ποιος έχει την ευθύνη για όλο αυτό. Κύριε Υπουργέ των Μεταφορών, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Τώρα δεν ξέρω, είναι ευθύνη του αεροδρομίου της Κύπρου ή ευθύνη της αερογραμμής αυτό που έγινε με τις αποσκευές και τα ψάρια. Όχι, είναι ευθύνη του αεροδρομίου ουσιαστικά, ούτε της αερογραμμής. Είναι αυτό που κάνουν τις υπηρεσίες εδάφους και μεταφέρουν τις αποσκευές. Σας το είπα εγώ. Εμύριζε που το μίλινο ότι είναι δική μας ματσουζά. Μαρικό! Εσύ ωράσε τον αεροπλάνο που να βάλουμε τα ψάρκα. Μα ξέρω εγώ μπαρέ. Είπα μου ένα μπλε. Βάρτα τα μέσα και θεωρούμε. Οκ. Κάπως έτσι πρέπει να είναι. Εντάξει, σκεφτείς την άλλη πλευρά της ιστορίας. Κάπου σε κάποια γωνιά του κόσμου, κάποιος περιμένει στον ημάντα τα ψάρκα του για να την ψάρκα φτιάχνουν βαλίτσες. Πάμε τώρα σε κάποια που ανέβρισκε ψάρκα μπρος της, σίγουρα θα τα εμαίρευκε, την αγαπημένη μας Χρύσο Λεφ. Θες να σου πω πώς έκανα τα κρούτο. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Είναι πολύ ωραία. Και μπορείς να... χωριάτικο ψωμί. Όχι, είναι μπακέτ. Είχα ένα μπακέτ το οποίο ήταν ξεχασμένο μπακέτ. Και όλας μπορεί να γιατί το λάλλεις μπακέτ και μπακέτα. Είναι μπακέτα και το μακρύ. Ναι, η ονομασία του μπακέτ στα γαλλικά, οπότε λέω το μπακέτ. Α, για όλα τώρα που είστε μου το... στα κυπριακά είναι μπακέτα. Όχι. Ψωμί στενό μακρό. Ναι, είναι ψωμί στενό μακρό. Έτσι να λες την μπακέτ Χρύσο μου. Γιατί να μάζεις ξένες λέξεις όταν μιλάς άπτες στα κυπριακά, που είναι να πάει στο Παρίσι και να θέλεις να φάεις breakfast, έτσι να το ζητήσεις του άλλου. Έχετε ψωμί... ψωμί μακό στενό. Και μετά να την ανοίξεις που τη μέση, να βάλεις πόλυπη, φχαλούμι, ντομάτα και να κάνεις ένα σάντουις 2,5 μέτρα. Τίποτα άλλο μακρύ και ο κυπριακό είναι εσύ. Και το πιο ωραίο, να πούμε ότι το έφερε μου το γαλάτι από σπίτι που το είσαι, γιατί εγώ ήβρα πιο μικρά. Είδες ότι χωράζω κι εγώ τώρα. Ναι. και τούτον κάνει ωραίο γεμιστό. Επίσης κάνει και ωραίο ρόμπαλο του μπέισπολ, Χρύσο μου. και κάτι άλλο κάνει ωραίο, αλλά δεν μπορώ να το πω στην τηλεόραση. Τι έμπαιξε το ούλο το πράγμα, ρε κουμπά.
γεμιστά που να κάνουμε το ξαπύραυλο της NASA. Παιδιά, θέλω εγώ τις εκπομπές, παίρνουν τέλεια. Άλλες εκπομπές πριν βγουν στον αέρα, έχουν να κλείσουν καλεσμένους, να ετοιμάζουν θέματα, να μοντάρουν ρεπορτάζ. Οι Χρήστος, οι Γαλάτια έχουν απλά να πας στον μπακάλι και να βρουν μακριά κολότσια. Τα ωραία. Όσοι ώρα όμως κάνουν γεμιστά με το κολότσι ρόμπαλο της Χρήστος, λαλούν και κανέναν έκδοτο έτσι, για να περάσει η ώρα. Να σας πω έναν ανέκδοτο. Έναν ανέκδοτο. Να πω έναν ανέκδοτο. Κάμε ανέκδοτο. Δύο ομάδες ηχοληπτών παίζουν ποδόσφαιρο. Πόσα το μάτς. Μηδέν μηδέν. Μπράβο Μάριε. Ένα δύο. Βρέντο Μάριος. Μπράβο Μάριε. Τέλειο. Χρήσο μου έφαγε τον Παναή. Και τον Πιτσιλίδη, ναι, διότι έγινε ζυγό χιουμορίστα τώρα, όπως είδατε. Εγώ πάντως ψηφίζω Χρήσο Λέφου Καρφωτό. Εκτός που τη Χρήσο, αστεία κάνει και η Χριστιανά μας, να μέσα στον Αλφα, με τη διαφορά ότι η Χριστιανά κάνει τα κατά λάθος. Η μέσα δεν προσθέτουμε μέσα πιπέρι λόγω νομού. Το ρόδι θα το βάλεις κάπου. Το ρόδι. Ναι. Πού είδες το ρόδι, μάνα. Εκεί. Δεν ξέρω να σε τρομάξω, αλλά είναι το διακοσμητικό. Α, είναι ψευτικό. Ναι. Αλήθεια. Καλή δουλειά! Τίποτα, ψεύτικο. Ναι, ψεύτικο είναι. Συγγνώμη, δεν το ήξερα. Λοιπόν, Χριστιανά μου, εδώ... Ερώναν τον άνθρωπο αν θα βάλει τα ψεύτικα τα ρόκια μέσα στο φαΐ. Ούτε πως είναι μέρος του σκηνικού της τους τελευταίους 4 μήνες. Μπορεί να έχουν και κοιό δαχτύλια σκόνιμπα. Χριστιανά μου, δεν θέλω να σε σοκάρω, αλλά ούτε τα φκιόρα που είσαι μέσα στο σκηνικό σου είναι αληθινά. Ελπίζω να μην τα ποτίζεις και καυτερά τα ψηλό σου. Τίποτε, παιδιά. Ρούλοι συγχυσμένοι στις απογευματινές εκπομπές. Ακόμα και τηλεθεατές. Πάμε όμως τώρα να παίξουμε με την κυρία Χαμπούλα. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Έλενα. Από πού μας καλείτε, αγαπημένοι μας. Σας χαιρετάω και σας καμαρώνω κάθε μέρα. Ευχαριστούμε. Εγώ είμαι από την Ολόκληνη. Παρχέλας Μαγκάλ. 2 λεπτά, 5 παρχέλας Μαγκάλ από την Ολόκληνη. Πάρα πολύ ωραία. Σας χαιρετάω, μου αρέσετε κάθε μέρα, αλλά δεν ξέρω να μου να με ρωτήσετε για το κουτάκι. Κυρία Χαμπούλα μου, θα παίξουμε. Έχουμε 3 φακέλους. Πρέπει να επιλέξετε έναν φάκελο. Να ξέρετε ότι ο κάθε φάκελος περιέχει μέσα και ένα διαφορετικό παιχνίδι. Και αν κερδίσετε στο παιχνίδι μας, μπαίνετε στην κλήρωση που θα γίνει Παρασκευή. Καλό μεσημέρι, Έλενα μου. Σε χαιρετάω. Επαρχία Λάρνακα, Ολόκληνη. Πολύ ωραία. Παραδιακά, πόσο λεπτά έχει από την Ολόκληνη Λάρνακα. Ναι, πάμε να παίξουμε. Είσαστε η παρέα μου καθημερινά. Κάποιος έκαμε την κυρία Χαμπούλα επαναφορά στις αρχικές ρυθμίσεις. Δεν εξηγείτε διαφορετικά. Γιατί τα ξαναδιούλα από την αρχή. Διαγράψατε στη μνήμη της εξωγήνη. Σαν να την πρώτη φορά. Όχι σε το ότι θέλει 5 λεπτά για να πάει από Ρόγκλη η Λάρνακα να ξαναείπεν το. Παιδιά, το αξίδι Έλενα εφοήθηκε και λίγο νομίζω. Ενώ εμείς είναι χαλάσανε τηλεθεατές της. Παιδιά, αν το άντεξα. Αναία. Άντε κυρία Χαμπούλα μου, ελπίζω στο παιχνίδι τουλάχιστον να συνεννοηθείτε ένα ακόμα καλύτερα. Άντε, Παντελή μου, να παίξεις εδώ να βοηθήσεις την κυρία Χαμπούλα. Αν έχετε 30 δευτερόλεπτα, θα σας λέω λέξεις και πρέπει να μου βρείτε την αντίθετη της κάθε μιας. Ναι. Ξεκινάμε. Ναι. Αγάπη. Το αντίθετο. Δεν σε αγαπώ. Μίσος. Α, μίσος. Μίσος. Ναι. Λοιπόν, μίσος. Ακριβώς. Ακριβώς. Όχι ακριβώς. Ακριβώς. Φθή. Βοήθατε. Φθηνός, βοήθατε, Παντελή μου. Αλήθεια, το αντίθετο. Αλήθεια, ψέμα. Άμυνα. Βοήθατε. Άμυνα. Επί. Ούψ. Βοήθατε. Άμυνα. Επίθεση. Επίθεση. Τέλος. Τέλος. Έλα, πες το γρήγορα. Αρχή, αρχή, αρχή. Βρήκατε, μπαίνετε, κυρία Χαμπούλα. Μπαίνετε στην κλήρωση. Συνδόγια, δεν χειροκρότου. Δεν ακούστησε τίποτα, κυρία Χαμπούλα. Δεν είπε ούτε ένα. Και το τραγικό είναι ότι δεν τα βρίσκει ούτε ο άλλος που υποτίθεται ήταν να τη βοηθά. Τι είναι το παιχνίδι που δεν βρίσκεις τίποτα και κερδίζεις δώρο. Θέλω κι εγώ. Είναι σαν να την πες στον Τζόκερ, έγκουτσε ούτε ένα από τους 5 αριθμούς και να λέμε μπράβο, κερδίσαμε 4 εκατομμύρια. Αχ, κυρία Χαμπούλα, μην πειραζείτε την επόμενη φορά, γιατί τώρα θέλω να πάω στο αγαπημένο μας reality, το Bachelor,
να δούμε πώς επεράσαν οι κοπέλες την περασμένη εβδομάδα. Άρα και σε τι περίεργες δοκιμασίες τις υπέβαλε ο Αλέξης. Με την αναλυτική γραφολόγο που έχουμε μαζί μας, την Πόπη Καζούρη, θα εξετάσουμε το γραφικό σας χαρακτήρα, κορίτσια. Wow. Γιατί πραγματικά ο τρόπος που γράφετε και αποτυπώνετε τα συναισθήματά σας δείχνει τι ακριβώς σημαίνει στην καρδιά σας. Το ίδιο και για σένα, Αλέξη. Πολύ σωστά. Εντυπωσιακό. Δηλαδή, η γραφολόγος θα δει τα γράμματά μου και θα δει πώς είμαι. Ναι. Αν και η γραφολόγος δεν νομίζω να χρειάζεται να δει τα γράμματά σας για να καταλάβει. Φαίνεται που το μίλη η ευφία. Τώρα δούμε τι γράψαν οι κοπέλες. Όταν με αγγίζεις, το αύριο πάβει να με φοβίζει. Όπως το ποτάμι δεν γυρίζει, έτσι και η δική μου αγάπη δεν ορίζει της καρδιάς σου το αντίθετο το ρεύμα. Αφού τα μάτια δεν μιλάνε και τα χείλη σου δεν με κοιτάνε, πώς να αφήσω τη στιγμή να με ορίζει. Τούτο μάλιστα θα μπορεί να είναι να είναι το τραγούδι του Θεοφάνους. Αφού είναι δουλειά μας τα πράγματα μας στους Κυπραίους, τώρα να δούμε πώς ανέλησε το προφίλ της Άννας και η γραφολόγος. Είναι ένας άνθρωπος που ερωτεύεται εύκολα. Δεν θα το έλεγα. Είναι ένας άνθρωπος έξυπνος που ξέρει τι θα κάνει, πότε θα το κάνει, πώς θα το κάνει. Δεν αφήνει τις καταστάσεις να την πάρουν από κάτω, παρόλο που... Έχει ψυχραιμία. Πολύ. Ένα λεπτό. Έτσι καταλαβαίνει η γραφολόγος ότι αν να έχει ψυχραιμία, ναι, έχει δίκιο. Νομίζω όλοι θυμόμαστε πόσο ψύχρεμα διαχειρίζεται τις καταστάσεις. Καταρχήν τα έχεις με όλες τις κοπέλες στη βίλα καλά. Εγώ δεν το κοιτάω με όλες τις κοπέλες καλά, είσαι σοβαρή. Εγώ δεν το έχω καλά με όλες τις κοπέλες. Μία πας. Έχω καλά με όλες τις κοπέλες. Πού τα βλέπεις αυτό. Πού το βλέπεις αυτό. Ρώτα τα κορίτσια. Τι να ρωτήσω. Τα ίδια κορίτσια. Τα μάτια. Ναι. Λες εσύ που και καλά είσαι τσακωμένη με τη Φένια, ενώ σας βλέπω κάθε μέρα να μιλάτε. Τι να είσαι! Και σήμερα η Φένια ήταν στο κρεβάτι σου! Πάσου το, δεν με νοιάζει καν! Ψυχρεμότατη. Έπεσε μέσα γραφολόγος. Μιλούμε για 100% επιτυχία. Πάντως, εκτός που να γράφουν στα λευκόματα τους για το πόσο ερωτευμένες είναι με τον Bachelor, οι κοπέλες έχουν και άλλες ασχολίες, όπως το να λαλούν το φλιντζάνι. Έχουμε τα ποτήρια μας. Α, είναι γρουσουζιάδες στην Ελλάδα να χτυπάμε τον καφέ, να κάνουμε για μας, ναι. Ω, δεν ήξερα αυτό. Άντε, πάμε να κάτσουμε να πιούμε το καφεδάκι μας επιτέλους. Βλέπω πολλά πράγματα, Μαρία. Ω, για πες μου. Ναι. Κρατάς ένα μεγάλο ψωμί. Έχω κόψει το ψωμί, κάνω δίαιτα. Εν το ψωμί της Λέφου που πριν. Ούτε τον καφέ δεν εξορτώνουν να πούν τούτης. Βλέπω ένα μεγάλο ψωμί. Α, έχω κόψει το ψωμί, κάνω δίαιτα. Έπαιζε μέσα η Αθηνά Νιου Γιόρκ. Εντάξει, σίγουρα ψωμί είναι το μακρύ το πράγμα που είδε μέσα στο φιντζάνι. Διότι το ψωμί είναι κόψε το λαλί, αν πάζε τίποτε άλλο. Anyway, αφού το φιντζάνι δεν του περνά, α πάμε στα καθιερωμένα μαργαριτάρια που είναι για το φόρτε του. Υπάρχουν και άλλε θεραπείε όμω, έτσι. Υπάρχουν και λασπόλουτρα. Ναι. Και με ψαράκια. Τι ψαράκια. Βάζει τα ποδαράκια σε ένα. Α, νόμιζα ψάρια στο πρόσωπο. Όχι στο πρόσωπο, για τα ποδαράκια, βρε Αλέξη. Μάλιστα. Να σου πω την αλήθεια, Αλέξη μου, αυτά τα ψαράκια δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Είναι ψαράκια από αυτά που τρώμε, μπορεί να είναι και πυράγχας. Πυράγχας. Ναι, βάλεις τα ποδαράκια σου μέσα στη γυάλα με τα πυράγχας και κάνεις απολέπιση. Βασικά, κάποιος σου δώσει καλή απολέπιση, που άμα τα βγάλεις πόξο, αν έχεις πλέον δαχτύλια. Ποια πυράγχας, κόρη μου. Σιγά με βάλεις τα πόκια σου μέσα στη λίμνη με τους αλιγάτορες. Για σπα που μιλούμε, ενώ για ταινίες τρόμου. Ρε, μ' αρέσει τίποτε, τι μέσα, τίποτε, είναι ακατοίκητο. Τελικά η μόνη που έχει νου τσι μέσα είναι η Κυπρέα, η Έλενα μας, η οποία πλέον αναπτύσσει τη δική της γλώσσα. Η Γιώτα είναι διπρόσωπη. Μη σας πω και εκατοπρόσωπη και δεν έχει καθόλου προσωπικότητα. Δεν ξέρει τι θέλει. Τι είναι η Γιώτα, εκατοπρόσωπη. Έκαμε τη δική της λέξη. Δηλαδή σου, ήταν να τονίσω ότι η Γιώτα είναι διπρόσωπη. Να το πολλαπλασιάσω. Η Γιώτα είναι εκατοπρόσωπη. Ελπίζω να είμαι μεταφορικά από το λαλί, δεν το ξέρεις ποτέ. Μπορεί η Γιώτα που λαλούσει να είναι από το Τσέρνομπιλ. Όπως και να έχει όμως, η Κυπρέα πήγε ραντεβού, θέλω να σας πω την εβδομάδα. Αχα, και μάλιστα με ελικόπτερο. Ήμουν απογοητευμένη, αλλά μετά από αυτό που είδα μπροστά μου, ήμουν ήδη στα ουράνια.
Είσαι έτοιμη. Είμαι πανέτοιμη. Δεν το πιστεύω. Πρώτη φορά μπαίνω σε ελικόπτερο. Δεν έχω ξαναμπεί ποτέ μου. Αυτό πάει ψηλά. Ω, πάει ό,τι δάμε. Ό,τι δάμε. Μα γιατί όποια πάει στο μπάτσελο δεν ξέρει πώς δουλεύουν τα ελικόπτερα. Ένα απαραίτητο προσόν για να σας βάλω στο παιχνίδι. Ω, ερωτώ επειδή είχαμε και πέρσι το ίδιο πρόβλημα. Θα δούμε πώς επέρασε όμως η αναπληρωματική μας Κυπρέα στο ραντεβού με τον μπάτσελο. Ξεκινάμε, δεν το πιστεύω. Αλέξη, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Αλέξη, πετάμε. Πετάμε. Κράτησες τη μύτη σου για... Όχι, δεν την κράτησα, έκανα έτσι. Τα πω, εντυπωσιάζομαι. Χαλό, Αλέξη, τι εννοείς. Παναία μου, τι θόρυβο κάνει τούτο το μαραθέτη. Μα είδες ρε, Έλενα, μου είναι τα μασκαραλίκια, πάνε και ανακαλύπτω. Βούζου, βούζου, επέλανε τα αυκιά μας το μαραθέτη που εκουβάλλησε ένα μπάτσελο. Εν τω μεταξύ, είδες την αντίδραση της στην αρχή. Ναι, κλασική Κυπρέα. Είδες αυτογύρον κάθεται, είδες ελικόπτερο. Είναι το ίδιο πράγμα. Αλέξη, πού πάει, με φουρά. Τρίψε μου τα με, αριστερά. Με παίρνει με στον κόλλο του μπροστινού. Είμαστε 100 φορές να του πάρουμε. Αλέξη, σιγά, σιγά, να σκοτωθούμε. Αλέξη! Ο μπάτσελο να περάσει τέλεια σε τον ραντεβού, νιώθω το. Αλέξη, πες μου, ανυπομονώ, δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Τόσο πολύ πια. Ναι, πάρα πολύ. Ωραία λοιπόν. Είμαστε στην Αίγινα. Στη μαγική Αίγινα. Δεν έχω έρθει ποτέ μου. Γι' αυτό σε έφερα. Έγινα, έγινα με το ποντικό νήσι. What? Ελένα, μου θα σου το χαλάσω πάνω μου, αλλά είναι Κέρκυρα που λέει το τραγούδι. Κέρκυρα με το ποντικό νήσι. Στην Έγινα δεν έχει ποντικό νήσι. Έχει χαλεπιαρά, αν θέλεις. Ο τσαμέ. Αλέξη, δεν είναι η ίδια η Βασίλισσα της Pop. Ποια Βασίλισσα? Music, come together, yeah. Αλέξη μου, είναι πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, είναι η ίδια η Βασίλισσα της Pop. Ξέρω τι μου θυμίζει, τι μου θυμίζει, φτιστή η Ματώνα. Εδώ αξίζεται με πόσο περίτεχνο τρόπο να απέφυγε να απαντήσει στην ερώτηση. Ο Πατσέλα, έπαιξε μπελό. Δηλαδή, δεν μπορεί να είσαι ποτέ τώρα. Ότι η μόνη Βασίλισσα που πάει να ζημιά σε ένα κόνια Λισαβού. Πάντως για Ματώνα, δύσκολο. Αλέξη! Ναι. Φυστή και Αγίνης. Στην Αίγινα είμαστε. Ακριβώς. Φυστή και Αγίνης. Δεν θα φάμε, δεν θα πάρουμε. Έλα να πάρουμε. Τι κάνετε, καλώς. Καλά είστε. Καλώς τα παιδιά, καλώς στο νησί. Είναι η εποχή του φυστικιού. Ναι, ναι, τώρα, συγκομιδή. Έλα να δεις μας. Α, εν τούτα που τα νέα που είμαι στη μέση. Αλέξη, δεν με λίγο να καταλάβεις. Θα ανοίξω μες στη μέση και τρώεις το έτσι. Από τη χαρά της η Έλενα μου μιλάει στα κυπριακά. Ακατάχνοντα. Είδε η Κυπρέα από ρηγά και παίξε τα παρήν τη. Βιάζει τα φέσα τη για τα χαλιπιάνα. Σα το είπα πριν, έτα τώρα. Έφερε την άνθρωπο ρομαντικό ραντεβού, σε τούτε να κατεβεί στη βίλα να τσέν τα χαλιπιάνα, σου ζούκου, λίγο βαζάνι, σαν να την πει στο παραέρι του αϊμάμα. Μήπω πρέπει να δοκιμάσετε να ρίξετε κι εσεί. Η Έλενα έρχεται από την Κύπρο, από την αγαπημένη Κύπρο. Α, εξαιρετικά. Στην Κύπρο έχουν και συγκεκριμένη ονομασία για τα φυστικά. Κούνες τις λέμε στην Κύπρο. Μπράβο. Τα φυστικά κούνες. Τι θα έλεγες να δοκιμάσουμε κι εμείς όμως, Έλενα, να ρίξουμε μερικά από τα φυστικά, να δούμε πώς γίνεται όλη η διαδικασία. Να ρίξουμε. Και έχουμε μαζί μας. Γαζέλα! Ναι. Γαζέλα. Ναι, ρε, γαζέλα. Εσύ ζούγκλα τη Κέρια που είσαστε. Τι να πρωτοσχολιάσω, ότι η άλλη λαλεί με ένα ζάρικο νύφος, κατσέλα! Ή ότι ο άλλος νομίζει ότι η τσούρα είναι γαζέλα. Εν τω μεταξύ, έλεγα μου κατσέλα, είναι η Αγελάδα την κόρη μου. Τσούρα ονομάζεται εσύ που είδες. Τσούρα! Ή αν θέλεις να πεις ελληνικά για να καταλάβει και ο μπάτσελορ, τζούρα. Α, καλά το έκανα. Θες, θες να σε βοηθήσω. Να και ο ετώ. Αλέξη, αν δεν τον ταΐσω, δεν φεύγω από εδώ. Έλα τα με, μάνα μου. Μάνα μου, έλα τα με στην Ελένα σου. Hello. Ούτε αγγλικά ξέρει. Hello, να έρθεις λίγο τα με να σε ταΐσω. Πραγματικά θα ήθελα να είμαι στη θέση της τσούρας του τη στιγμή. Να πάχουμε να βοσίσω και έχω μια μπελή καρτσί μου να μου φανάζει. Hello, κατσέλα. Έλα σε ταΐσω.
Ο άλλος εν τω μεταξύ δίπλα πρέπει να έπαθε πολιτισμικό σοκ. Εκαταράστηκε την ώρα και στιγμή που έβαλε την Κυπρέα μέσα στο ελικόπτερο. Θέλω να την ονομάσω. Πώς? Θέλω να την ονομάσω Κατσελίτσα, Φιστικούλα και Σαρδελίτσα, που το πες εσύ. Αλέξη μου, όταν παντρευτούμε θέλω να πάρω και μια κατσέλα για το σπίτι. Οκ, παιδιά του εδώ, ήταν παρετούμε που είναι τηλεόραση. Εν έχει κάτι άλλο να κάνω που τα μίζωτα. Τι θα σας δείξω άλλο που να ξεπεράσει τούτο που ζούμε τούτη τη στιγμή. Εν τω μεταξύ να επιμένει να την λαλεί κατσέλα. Ε, τσούρα τα γέρημα, τσούρα. Σε κάτι εδώ θέλει να ζήσεις έστω τη μια για πέτ. Μόνο με τη συγκόψη γάς κορκαρό σου, Έλενα μου, γιατί θωρώ ότι μην πας στη σούβλα να γυρίσει. Άρα, για παιδιά, θέλω να πάρουμε μια ανάσα, ένα από τα υπέροχα βίντεο του Παναή, ο οποίος σήμερα θα μας συστήσει τους τύπους Κυπραίων σε μπαρ. Πάντα με τη στήριξη των Shoebox. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ήρθε η ώρα να αναλύσουμε λοιπόν τους τύπους Κυπραίων, οι οποίοι συχνά ζουν στα μπαρ, στα κλαμπς και στις βραδινές μας εξόδους. Ο ιδιότροπος. Πολλά σκοτεινά δάμια σαν. Πού είναι την κατάσταση, πού είναι η φεράσιρα. Ω, ω, έρχομαι. Έρχομαι, έρχομαι. Καλό, εννοείται. Λέω να σε ρωτήσω, εν το μαχαζί μου τραγουδά ο Τεύκρος, γιατί δεν το γράφετε κάπου το πράγμα. Που εγώ αν το ήξερα, θα έρχομαι. Ναι, αλλά εγώ τώρα πρέπει να ξανακανονίσω την Παρασκευή μου. Πάρ' μου έναν ποτό και γιατί να μου έρθει ο Τεύκρος σε μου λογαριασμό, σας παρακαλώ. Τα ξύλα είναι τούτο. Έτσι ξύλα κάνουν σου πάρε. Ωραία μαζί, αλλά πολλοί κόσμος ρε κουμπάρε, πολύ κακό τα μέσα. Ρε βάρκονται οι άνθρωποι. Ο μπάρμαν. Φίλε μου, ένα μοχίτο. Ωπα, δεν μου κάνεις. Πρέπει να πατήσεις το lime κάτω, πρέπει να βάλεις το θικιός με το lime σου. Είπα, θα πιάσεις. Βάλεις το θικιός μη σου με το lime. Περίμενε, άκου τώρα που σου μιλώ, περίμενε, δεν τραγάμνεις το. Θα βάλεις μέσα το σιρόπι με ζάχαρη. Θα βάλεις το θικιός μη, θα πατήσεις που πάνω, πατήσεις καλά έτσι. Μετά πιντώνεις το ρούμι σου, προσέξε με ζούρα. Με ζούρα είμαστε εγώ συστατικό, δεν κάνω μπάρμαν εγώ, έφυγα μπάρμαν χρόνια. Λοιπόν, και μετά θα πιντώσεις ότι να βάλεις σόδες ιστορίες κακά, γαρνιτούρες, από μπρελούες κακά, ιστορίες κακά, να τα αποφύγουμε. Εντάξει, καταλαβες. Ωραία, πάμε μια μπύρα. Ο Πεύτουλας. Φίλε μου, μπορείς να στήσεις πνάγια στις κοπέλες και όμως. Αμόρ, φίλα μου και εμένα. Όχι, πέψα σου απίσω. Γεια σου. Γεια σου, δεν οριζόμαστε που κάπου. Είναι η τρίτη φορά που έρχεσαι απόψε. Θα σου πω μια και νοριστήκαμε, είσαι μια φίλη. Φίλο, κάτι. Ο ήρθα για έναν ποτό μόνο. Καλησπέρα. Πείτε κάτι, δώσουμε. Φίλε, χαλαρά, ένα νερό, γιατί έχω δουλεύω και πρωί αύριο. Άτε, ένα ουίσκι. Μόνο όμως, έχω να ξυπνήσω πρωί, έτσι χαλαρά για έναν ποτό. Φίλε μου, πάμε μαλλόνα, τελευταίο όμως, τελευταίο γιατί είναι να πω και δουλειά πριν, εντάξει, πάμε μαλλόνα. Απόψε που βρεθήκαμε, σου δίνω τη σφεντόνα. Όρη μου, τώρα είναι. Μα να έρθει ρε, ο άνθρωπος οδηγός μου τώρα να αντιγράψει στο διαγώνισμα που μένα ρε, μα... Τι σε έδωσε μου για μένα διαγώνισμα, σε μάλλον ώρα. Δυο φωτιές με τρελαίνουν. Βάμε μάλλον ώρα πρώτη δεύτερη. Ήλιε μου, βασιλιά μου. Τώρα ήρθα.
Μπράβο, Παναή μου. Αριστούργημα. Θύμεις μετά σου βάλα στράκι, θα έπα στο σέρι για την προσπάθεια σου. Λοιπόν, πριν προχωρήσω παρακάτω, θα σας μοιραστώ κάτι που έπαθα πρόσφατα. Έχω την κυρία Ζήνα μου, με τη δήμαρχο του Λευκόνικου. Ένα χειροκρότημα στην κυρία, κυρία Ζήνα μου, έφερες μας, αυτόν έμαθα. Μπουκατσέλα είναι η πουτσούρα, για να ξέρουμε. Πουκουβέλα, μάλιστα, είναι διαφορετικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα το φάω μετά το αυτόν, διότι πρόσφατα έπαθα και μια μικρή τροφική δηλητηρίαση, όχι που αυτό. Ξέρεις, καταλαβαίνεις ότι έπαθες τροφική δηλητηρίαση. Όταν στην αρχή η ζηλιά σου ξεκινά να ακούεται όπως στις ταινίες του τρόμου, που είναι κάποιος μέσα στο δάσος τη νύχτα και ακούεις κάτι παράξενο στο θορύβος, κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Και μετά μπαίνεις στο επόμενο στάδιο, που αντίχεις είσαι κοντά σε τουαλέτα, καλώς. Διαφορετικά πετάσεις παντελόνι, σόβρακον και κλάτσες. Τα παπούτσια είναι για τα πετάξεις. Τέλος πάντων, δεν τα πολύ λόγω, παθαίνω τροφική δηλητηρίαση. Σε αυτό το πράγμα που μόλις περιέγραψα γίνεται για 6 ώρες συνεχόμενα. Μαζί με μετούς, ναυτίες κτλ. Οπότε αφού ένεφαινε του να ηρεμεί η κατάσταση, και επειδή επέταξα ήδη 3 αλλαξές, είπα ότι δεν πάει άλλον και πρέπει να πάω πρώτες βοήθειες να δω τι είναι να κάνω. Η Αστέρο έλειπε από σπίτι, άρα δεν πρέπει να οδηγήσω να πάω μόνος μου. Πάω λοιπόν με 1000 ζόρκα, φτάνω στο γενικό, κάνω την εγγραφή μου και πάω και κάθομαι υπομονετικά σε μιας καρέκλες που αν κάτσεις γλιάζεις, δεν ξέρω γιατί. Ούλοι γύρω μου παιδιά να βονκούν. Ίσως διάφορα είδη βονκητού. Όχι, ο ένας τσίλησε τον διπλοκάμπινο, ο άλλος έφαγε χαλασμένο παπουτσόσικο. Γενικά είχαν ούλοι παθήσεις που δεν βρίσκει στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά νοσοκομεία. Μόνο στην Κύπρο έχουμε τόσο χορκάτικα έκτακτα περιστατικά. Τι έπαθετε, κύριε? Άκαζε μίγα τσέλα. Ωραία. Είστε ο επόμενος στη σειρά μετά τον κύριο που έλυσε το πόνι του με το πασαμάνο. Τέλος πάντων, μετά από 10 ώρες που εκαρτέρων για μέ, και να κάνουμε μετούς, μέσα σε τα χάρτινα, τα κουπούθια, τα οποία πλέον ήταν απλούμενα γυρό μου, παντήσω παράγγελαν delivery κινέζικα, αθυμούνται να μου φωνάξω. Ο κύριος Πατσαλίδης! Ο κύριος Πατσαλίδης, Λούις Πατσαλ, ένα λεπτό κόρη μου! Εν άρρωστοι που είμαστε, στρέφουμε, δεν είμαστε στην ουρά του κρεοπολίου με νούμερούι, και να βουρήσουμε να έρθουμε να μας εξυπηρετήσεις. Μπαίνω μέσα, παιδιά, και βάλουμε πίσω από την κουρτίνα νούμερο 3. Παντήσω μου δώρο σε τηλεπαιχνίδι. Τσαίνουμε για μένα, μόνο μου και φεύγω. Καρτερό. Δεν ήταν να κάνω για να αποσχοληθώ λίγο. Άρχεψα να παίζει με τα σωληνούθια που έχει φρύ πίσω από το κρεβατούι, που όλοι κλέφκουν γιατί νομίζω ότι είναι στα σαπού στα ξενοδοχεία. Σε κάποια φάση ανοίγει η κουρτίνα, παιδιά, και θωρώ μπροστά μου την Αστέρο. Λούι! Να μου έβαθε! Αστέρο μου, εν εν ώρα τώρα. Να μου έφαε, παλέ! Το φαΐ σου, ρε Αστέρο μου, είναι λάλε να μου έφαε. Θέλει να αρκέψουμε μέσα στι πρώτε βοήθειε. Να μου φάρε, Αστέρο μου, την πίτσα που ήταν μέσα στο ψυγείο. Την πίτσα και μου που έμεινε που τα γενέθλια του μωρού που πριν 10 μέρε! Χαλά! Εσύ δεν τα πουλάλει! Χαλά! Σε μένα είχε να την έτρωα τότε καλό. Λοιπόν, με ένα χόρτε σε γαλί μου, μίλησα με την γιατρό, είναι μάμα πρώην μαθήτριά μου. Πολλέ αλήθεια, πόσα τη είσαι, 12. Απαναγία μου. Λοιπόν, με ένα χόρτε σε γαλί μου θα σου κάνουν πλήσει στομάχου. Δηλαδή, τη πονεί μόνο την πρώτη φορά. Είναι ώρα για αστεία, ρε Αστερό. Εγώ έτσι πράγμα δεν κάνω άμεσα. Μου γιατί είσαι παιδί, μάνα μου, θέλει να μου γίνει καμέ. Τούτη την άξια μου σύζω στο μάσι μου και μου πιτούν με την πιστόλα. Αφού μου βάλουν σκόνη και μαλακτικό. Και ανοίγει η κουρτίνα παιδιά και παίρνει μέσα γιατρό. Και αφού φιλιέται σταυρωτά με την Αστέρο, ξεκινούν συζήτηση για την πρόοδο του κοπελουθιού τη. Και για το πόσο χάλια είναι η κατάσταση στα σχολεία. Και θα τη λαλίζει η άλλη, γιατί εμεί τα μέσα τη πρώτη βοήθεια πάμε πίσω. Προχτέ ήρθε με κρανιοκεφαλική κάκωση, ακόμα δαμέο καημένο. Στο υπόγειο. Μέσα στο ψυγείο. Οπότε γυρίζει η λαλή μου, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Δεν είναι τα πράγμα. Την πλήση. Α, δεν ξανακάβετε. Στομάχου πρώτη φορά, αλλά σιγά. Σπίτι μου βάλω σκούρα και πολύ χρώμα, δεν είχα ποτέ πρόβλημα. Σε πιάνει η παιδιά ένα βρεμένο παλιόρουχο και ξεκινά και κάνει έτσι βάση ζουλιά. Σου λέει, γιατρέ, η πλήση στομάχου είναι που τη μέσα πάντα. Αλλά λίμου σίγουρα έχουμε προσφορά πλήσιμο μέσα έξω. Και φκάλει με φτιάχνει έναν καρτούα στα μπάρι μου την τζεραλή μου στα 4 πλήματα το πέπτω δωρεάν. Εγώ να υποφέρω, η γιάτρινα να κάνει χιούμορ και η Αστέρο να με θωρεί με το βλέμμα του. Έφαγε σπίτσα, κρυφά, αστεία. Τώρα που να πάμε έσω. Σιγά με το εξίανε. Χέστηκε, ανεχέστηκα. Εντάξει, τώρα είμαι καλά όμως. Όποιος θέλει να
κεράσει πίτσα μέχρι 10 ημερών, είμαι οκ. Okay. Ετέσταρα τα όρια μου. Γι' αυτόν τώρα πάμε να υποδεχθούμε τον Παναήν και την άντρια μας. Κάτσε να τη δούμε, γόμπο ρε δαίμονα. Λοιπόν, επειδή είσαστε τύρανοι και οι δύο, θέλω να σας πω ότι αύριο ξεκινούν να προβάλλονται από τον Αλφα Κύπρου, μετά το Δελτίο Ειδήσεων στις 8, οι συμπέθεροι από τα Τύρανα, παιδιά. Μια εξαιρετική κωμωδία, Ρέπας Παπαθανασίου. Είναι κάθε Σάββατο, θα προβάλλεται κάθε Σάββατο η ώρα 9 από τον Αλφα Κύπρου. Στην Ελλάδα παίζουν elite ηθοποιών. Παίζει η αγαπημένη μου η Σοφία Βοιαντζάκη μέσα, έτσι, που την αγαπώ, λατρεύω τη. Ο Κώστας ο Γαζάκας, ο δικός μας, που παίζει τον Αλβανό. Κάμε τον Αλβανό ο Γαζάκας. Να μου το πω. Ναι. Αντρέα μου. Λίμου. Τι κάνεις. Καλά εσύ. Είσαι καλά. Καλά. Πώς είδαμε την αγωνιστική που πέρασε. Είσαι να ξέρω. Εδέρατε. Περίμενες το λόγο μου. Ήπιζες. Με το εθνικό που δεν τα πάει και πολλά καλά φέτος. Είναι από να το κλείσουμε και κάνει. Πρόβλημα. Ναι. Έδερε η Ομόνια, νίκησε η Ανόρθωση την Πάφο. Γενικά σοβαρευτεία καλύον οι μεγάλες ομάδες. Το Απόλλον νίκησε την ΑΕΛ, ίσον και τρίτον ημίχρονο καταγγελίες. Με το ΒΑΡ, με κάτι δαχτύλια, το δικό μου αμάρτημα του κόσμου όλα τα δάχτυλα. Ίσον διάφορα. Και ούτω καθεξής. Ο Άρης έσπασε το αίτητον της ΑΕΚ σε έναν παιχνίδι που ήσουν και τρεις κόκκινες κάρτες. Ναι. Γενικά ήταν έτσι, ίσως έναν παιχνίδι πολύ ενδιαφέρον. Δεν ξέρω αν είδες την Ομόνια με τον Εθνικό, αν είχε γίνει κάτι ένα απρόβλεπτο περιστατικό. Ήμουν στη ΣΥΤΑ Vision την ώρα, δεν παρακολουθούσα πολλά το μάτσο, ήταν που έγινε. Να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι της Ομόνιας. Κάποιο πρόβλημα με το Σημεάκι. Τώρα μας δίνει το κοντινό πλάνο. Τώρα θα πρέπει να έρθει το άλλο σημεάκι. Ελπίζω να υπάρχει. Ελπίζει να υπάρχει. Όλοι ελπίζαμε να υπάρχει δεύτερο σημεάκι. Είσαι εντελικά. Το τραγικό της υπόθεσης ότι ενώ όπως προνοεί ο κανονισμός θα έπρεπε να υπάρχει δεύτερο σημεάκι, εμείς στην Κύπρο είπαμε να το σάσουμε μόνοι μας. Τι φίξ, ρε. Ναι, τέλα ρε τώρα, τζαμέ, ρε. Να ρωτήσω κάτι, το σημειάκι του υπόπτη είναι σε κουμπί πάνω που πατάει ανεδοπία. Ήταν και δυο κόμμα σκετζούν όπως το είδαμε εμείς. Έχω την εντύπωση ότι σε κουμπί πάνω, δεν πατάς το για να... Σε κουμπί είναι το πράγμα. Νομίζω. Τελάραν το τελικά, δεν μπορώ. Είπαμε να δούμε τι σκεφτήκαμε στην Κύπρο για να σάσουμε. Συγκεκριμένο, ένα αγροτικό, μια φανέλα. Το φτιάξαν το σημειάκι. Και πάει στον τέταρτο. Μάλιστα. Μπράβο, γρήγορα έγινε η δουλειά. Και πάμε για την επανέναξη του παιχνιδιού. Εντάξει, με φτιά πόσο με το Κυπριακό, δηλαδή είδες την σωστή ήταν η πρόβλεψή μου. Ας πω, είναι από τέποντο Λάιντσμαν στη Premier League να κραεί πόντο είμαι εγώ με σπιφίξ. Δεν είναι τόσο μπροστά στη Premier League. Γιατί στη Premier League, αν δεν έχει σημειάκι έξτρα που έπρεπε να έχει που λέει ο Άντρια, έπρεπε τώρα να τρώει πρόστιμο και ως ποσί το γήπεδο, να φροντίσεις, γιατί τι είσαι ο Λάιντσμαν. Στην Κύπρο είναι 9, σου φέρνει την τέλη. Εντάξει, ξέρεις να μου έπεφε και άσχεται πισφίξ. Σίγουρα να φωνάζαν κάποιος και σίγουρα να μην είναι κανένας πινγκερκίδαν τίποτε. Άρα πιάστο με... Ετοιμοπόλεμη. Τώρα είναι αποχωμένο. Τώρα έχουμε break εθνικών ομάδων, η Κύπρος έπαιξε ήδη με τη Ρωσία και θα παίξει την Κυριακή με τη Σλοβενία. Ολοκληρώνει το ταξίδι της για τα προκληματικά του Μουντιάλ. Πάμε στα διεθνή μας. Πάμε να δούμε τι έγινε με έναν οπαδό της Χετάφε, ο οποίος δεν άντεξε το γεγονός Λίμου ότι η ομάδα του για 12 σερί παιχνίδια δεν μπορούσε να πανηγυρίσει την νίκη. Α, έκαμε 12 σερί παιχνίδια. Ναι, από την περσίνη στη φετινή σεζόν, 12 παιχνίδια στη σειρά. Και αποφάσισε ο οπαδός να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Τι, εμπήγε μέσα έπαιξε. Όχι, σκέφτηκε κάτι πιο πρακτικό λίγο. Πάμε να δούμε. Σύρνει αλάτι να σου.
σορκίζει το κακό. Περίμε, το αλάτι είναι για τους ανθρώπους που σύρνουμε πίσω μας τα χαλάτι. Εδώ σε σύρνουν τον μπροστά για να... να αλλάξει λίγο το κάρμα. Στο σούμο νομίζω σύρνουν αλάτι. Πληροφορίες λαλούν ότι στην Ομόνια προχτές που έπιανε την πρώτη της νίκη κοίτα για μια γιαγιά και κάπνιζε. Σε αντίστοιχα. Είχε μια γιαγιά Παναγία μου. Να τους το προτείνουμε. Το αντίστοιχο το... να που γίνεται τελικά όμως. Ενική σας. Πέμω αλήθεια. Δύο ένα την Εσπανιόλ, ναι. Είδε ρε φίλε. Όχι άλλα σπαιδιά, καωρίστε εκεί πως τα χείπεδα με άλλα. Η Μαλαΐον που ήταν, ξέρουμε το εδώ, να πάμε... Α, δεν γνωρίζουμε. Σύνομαι γύρω από το Ηλίας Πούλλο, να γεμώσουμε ένα άλλο. Θα το κάνουμε ένα άλλη G. Λοιπόν, πάμε στο επόμενο μας θέμα. Ο Τάντιτς του Άγιαξ, το παιχνίδι του Άγιαξ με την Ντόρτμουντ στη Γερμανία, σκόραρε, ισοφάρισε στο 1-1. Και είχε ένα έτσι ατύχημα, όπως βλέπουμε και στη φωτογραφία. Απαναγία, μάνα, μάνα, μάνα. Εντάξει, ευαίσθητη η κατάσταση, αλλά δεν τελειώνει εδώ η ιστορία, γιατί όταν επέστρεψε η ομάδα πίσω η αποστολή του Άγιαξ, είδαν όλοι τον Άντις να κυκλοφορεί κάπως έτσι. Θα δούμε τη φωτογραφία. Ωραία, φίλε. Πες μου αλήθεια εδώ. Σε αυτήν την κατάσταση τον είδαν οι υπόλοιπος κόσμος. Πολλά ωραία, το γύψος του παρέα. Όντως, έσπασε το. Τον απάντη. Πρέπει να τους τρολάρει, ρε. Τρολάρει τους. Καλά ρε, παιδιά, συγγνώμη, εντάξει, ξέρω εγώ να μου γίνεται. Ναι, και έγραψαν και στο social media του περαστικά στο δοκάρι. Πολλά καλά. Ωραίος, ωραίος ο Τάντιτς. Έτσι, μια στιγμή λέμε για... ατυχήματα, να πούμε και ότι έγινε στην Κύπρο έτσι έναν περιστατικό... Τι περιστατικό, εκτός πίσης είμαι εγώ. Εκτός από ότι είχαμε πολλά το Σαββατοκύριακο το περασμένο. Στο παιχνίδι της ανόρθωσης με την Πάφο, ο συνάδελφος που ήταν στην περιγραφή είναι ο Γρηγόρης Γεωργίου. Ναι. Κάτι λάθος έγινε, δεν ξέρουμε τι ακριβώς, και ακούστηκε κάτι στον αέρα που, μάλλον δεν έπρεπε. Πάμε. Πάμε να ακούσουμε και να δούμε. Επειδή είναι να κατουρίσω πάνω μου όσο πιο σύντομα μετά το διάλειμμα. Καλό. Έτσι έτσι πράγμα. Πέμε αλήθεια. Συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Καλά, είναι απλά στο παιδί που... Εν το νεύκει κάποιος, ας πούμε, ότι... Θεώρησε ο ίδιος ότι δεν ήταν στον αέρα για να το πει Λουί. Ναι, έχουν, ας πούμε, εμείς στο ράδιο να μην ανοίξεις το... Ναι, αυτό είναι μια λαμπούα, γότσι. Να μπούμε. Να μπούμε. Ποιος. Πες μου αλήθεια. Αυτά είναι. Παραγιώτη μου, έλα κάτσε να με δίπλα μου. Να με μπροστά μου. Καλώς. Καλώς όρισες. Γεια σου Γρηγόρη. Γρηγόρης Γρηγορίου, κυρίες και κύριοι. Γεωργίου, ναι. Γρηγόρης Γεωργίου. Καλά ρε, θα μπορούσε να ήταν πολλά Κυπριακό και να ήταν Γρηγόρης Γρηγορίου. Κανονικά τι σε πρέπει να το αλλάξει. Είμαστε τρία αδέρφια, έχουμε τρία διαφορετικά επίθετα. Πάλι Κυπριακό. Γιατί? Ο αδερφός μου είναι Μάρκο, η αδερφή μου Γρηγορίου, εγώ Γεωργίου. Υπάρχει Γρηγορίου. Για διάφορα λόγια. Γρηγορίου, μετά μου γίνει. Εσύ φτάσες που λέμε στα Κυπριακά. Πέμα λίγο, ήταν που έγινε. Δούλεψε το ραδιόφωνο, ξέρει ότι μπορεί στο ραδιόφωνο. Φίλε, έπαθα όταν ήμουν στο ράδιο πρώτο. Έπαθα την, εξέχασα να κατεβάσω τη φέτα του αέρα και στέλνα μας μηνύματα για ακροατές, ακούμε να μπουλαλείτε. Και θωρώ πάνω έτσι, on air. Κάνω 21 χρόνια περιγραφές στην τηλεόραση, LTV, CitaVision, στη Cablenet τώρα. Πρώτη φορά που με τύχε το πράγμα. να κατοληθείς ή να... Να κατοληθώ πολλές φορές. Να με δουλέψει το κουμπί πάνω μου πρώτη φορά. Δεν έφταιγε κανένας, ήταν απλά για να γίνει, δηλαδή ήταν απίστευτο. Πάντα στο ημίχρονο πάω τουαλέτα, αν τότε φορά κάτι έτυχε και δεν πια. Κάλεσε με έναν συνάδελφος να πιούμε έναν ποτό και είμαι δίπλα στον box και δεν πια. Το ποτό φταίει όλα. Σε 30 δευτερόλεπτα είμαστε ένα αέρα Γρηγόρη, έλα δίπλα, πάω, άμα δεν πια τουαλέτα, δεν πάθαμε τι. Που το 60 που σφίγγου μου. Σφίγγια σου. Στο 87, για να ενημερώσω τον συνάδελφο τον Αντρέα τον Σταύρου κάτω, ότι να κάνουν λίγο γλίωρα μετά, πάτησα το κουμπί, να κατουρίσω πάνω μου, κάνουμε λίγο μάρι-μάρι μετά στο διάλειμμα. Δεν μιλάνε κανένας. Το χέρι μου, το δάχτυλο μου ήταν πατημένο ακόμα στο μιούτ. Ο συνάδελφος, ο κινηματογραφιστής δίπλα ο Μεταξάς, ο Γιώργος, γυρίζει, ο Γρηγόρης πατά το κουμπί ακόμα. Αλλά λέω κάτι γίνηκε τώρα. Και συνεχίζω εγώ. Ακούστηκα στον αέρα. Νομίζω ότι τούτο ακούστηκε.
Έτσι είπε, λέει, ο σκηνοθέτης, μην πεις τίποτε άλλο, συνέχισε περιγραφή, είναι σε αέρα. γυρίζοντα στο τηλέφωνο μου ύστερα, ο πρώτο reaction για μένα, η πρώτη αντίδραση, ξεκίνησε και έπαιζε. Σοβαρά. Η δόνηση για μένα τρίζε το γραφείο ολόκληρο. Κατάλαβες ότι ακούστηκε. Ξεκίνησαν τα μηνύματα. Έθιαβασα τα πρώτα θκιό και μου πήγα σπίτι τη νύχτα, έθιαβασα τα άλλα 100 θκιό. Τα 100 θκιό πια εγώ, ρε. Ναι, απίστευτο. 100 θκιό μηνύματα πια εγώ. Εντάξει, μπορεί να συμβεί στο οποιοδήποτε, είπα σου μετά από 21 χρόνια. Και πιστεύω δεν έγινε και τυχαία, γίνηκε για κάποιο λόγο, για να είμαι τώρα δαμέ. Είδες. Και για να σου πω, για να σας πω ότι είμαστε και εμείς άνθρωποι. Πέμου, γιατί πιάζει ένα μήνυμα να σου πω. Πέμου. Είμαστε και εμείς άνθρωποι, και οι αθλητικογράφοι, και οι δημοσιογράφοι γενικά. Εννοείται. Ναι. Και εμείς έχουμε ανάγκη. Και εμείς έχουμε μωρά, και εμείς παίρνουμε τα σχολεία, και εμείς τρώμε, και εμείς είμαστε άνθρωποι, και είμαστε ρομπότ. Κάνουμε περιγραφές τόσα χρόνια. Ναι, να κάνουμε λάθος, όπως όλοι κάνουν λάθη στη δουλειά τους. Αλλά εμείς, αν κάνουμε λάθος, αμέσως στα social media, Παναγία. Ναι, ρε φίλε, εντάξει, συμβαίνει με το Ομόνια, με την ΑΕΚ. Ειδικά, αν είσαι ζωντανά, και δεν έχεις την πολυτέλεια μετά του μοντάζ να το διορθώσεις, να το σάσεις. Συμβαίνει. Αλλά, εντάξει, φίλε, δεν κατάλαβα. Είναι μια φυσική ανάγκη. Αν τράβεσαι να τύχεσαι ποτέ. Εγώ λίγο πιο οργανωμένη που το Γρηγόρη συνήθως λέει, εθισιάζω το ημίχρονο για να μιλήσω και να πω μετά. Να σου πω, ήταν το πιο λίγο που μπορούσαμε να πάθουμε. Μπορούσαμε να πω κάτι άλλο, πολλά χειροτρόπιστα. Περίμενε, off-air, σχολιάζεται, ασχολιάζουμε. Να πάμε να φάμε μετά, τι είναι να φάμε, ξέρω εγώ, ή μπορεί να πούμε κάτι πολλά προσωπικό. Πατώντας το κουμπί, ή να βήξω ή να φτερνιστώ, να πατήσω το κουμπί. Περίμενε γιατί στείλε μου μήνυμα ο φίλος μου ο Δώρος. Ο Δώρος. Ο Δώρος ο Βασμίχακ και να τα είχα. Είπε μου ότι όποτε θέλεις μπορείς να περάσεις από το κατάστημα του να σου δώσει μια τουαλέτα εργονομική, όποια θέλεις. Να την έχεις πάντα δίπλα σου. Να με θέα φεύγεις να ξαναστρέφεσαι. Σοβαρά, όποτε θέλεις παίρνω. Άντρια μου παίρνω εσύ. Εσύ πια είναι ντους, να συνδυάσεις. Πέραν του αστείου, έκαναμε τον κόσμο να γελάσει. Αμένε τίποτε άλλο. Σχεδόν όλη η Κύπρος έβλεπε το ανόρθωση πάφος, επειδή ένιξε άλλο μάτσο τη συγκεκριμένη ώρα. Αλλά πάλι, να το φέρω στο σοβαρό, είναι πολλά δύσκολη δουλειά μας. Να πάρεις θέση, να δείτε πέναρτη. Αυτό το βλέπετε όλοι. Πέναρτη, σέρι, εκλώτσισε του, φαίνεται. Έχει ανθρώπους στο VAR πλέον που... Έτυχε ποτέ, ας πούμε, να σου στέλνουν μηνύματα και να σε απειλούν, ας πούμε, ή να σε... θέλω να αρχίσω τώρα, γιατί θα τελειώσω. Σοβαρά. Ναι, όχι μόνο εμένα, σε όλους τους συναδέλφους. Είναι απίστευτο το που συμβαίνει, ειδικά τώρα που το πρωτάθλημα, ακόμα στην ένα αγωνιστική είμαστε. Ναι, και υπάρχει πρώτες... το με τις διαιτησίες τώρα πιο έντονα κτλ. Ακόμα πιο έντονο και για τα παιδιά που κάνουν τις περιγραφές και να αρκετά δύσκολη η θέση τους. Τις πρώτες δύο-τρεις αγωνιστικές έχουμε ξένους διαιτητές στο VAR. Το οποίο ήρθε για να βοηθήσει ένα πολύ σημαντικό εργαλείο. Πρέπει να το χειριστούν όμως σωστά εκείνοι που το χειρίζονται. Λοιπόν. Όπως και εμείς οι δημοσιογράφοι πρέπει να είμαστε σωστοί και προσπαθούμε να είμαστε σωστοί, να μην αδικήσουμε κανέναν και ο καλύτερος στο τέλος να πιάσει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, φίλε μου, σας παρακολουθούμε, να το ξέρετε. Ναι, ξέρω. Προσεκτικά. Ακόμη πιο. Καλή συνέχεια, καλή δουλειά. Να σου ευχηθώ και σαν της Άντρεας που πάει συχνά πυκνά στα γήπεδα και κάνει τις ανταποκρίσεις. Και έχουμε και παιχνίδι της Walt, έτσι, την ερώτηση της Walt. Ναι, βέβαια. Φέρα σου σήμερα, είδες να μου σου φέρα. Κάτι είδα, αλλά... πώς σου φαίνεται. Ο Γιούχο. Άντρια μου, πρέπει να πούμε και την ερώτηση της Walt στο Instagram της εκπομπής. Δίνουμε 100 ευρώ από την Walt, έτσι, στα stories του Instagram της εκπομπής. Της εκπομπής. Ναι. Λοιπόν, η ερώτηση είναι πόσες κόκκινες κάρτες δόθηκαν στον αγώνα Άρης ΑΕΚ την περασμένη αγωνιστική. Α2, Β3, Γ4. Μάλιστα. Γρηγόρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ ευχαριστώ. Συνεχίστε να κάνουμε τον κόσμο να γελά. Στο τέλος είναι οι καλές στιγμές τούτες, οι ευχάριστες που μας μένουν. Και ελπίζω να μην ξανά... Έτσι για τον λόγο. Μπρέικερ, υποδεχόμαστε τη Λίτσα Μπαλαμάκη, ρε και γύρι. Πόσο λίγο να ξέρω. Ξαφνικά, σαν τον κλέφτη να ξεφύγεις και δεν είπες ούτε γεια. Να
Μπράβο, Μαριλένα μου. Επιστρέψαμε, αγαπημένοι μας φίλοι, και κάπου εδώ να σας πω ότι έχουμε μαζί μας και το Settle, την έξυπνη εφαρμογή με την οποία μπορείτε να στείλετε και να λάβετε πανεύκολα χρήματα. Μπορείς μόνο με τον αριθμό κινητού τηλεφώνου να στείλεις λεφτά σε κάποιον εντελώς δωρεάν. Μπορώ να στείλω σε φίλους και συγγενείς στο εξωτερικό, για παράδειγμα. Ή όταν πάνε για σπουδές τα παιδιά σου. Κατάλαβα. Να μου στέλνουν μήνυμα από το Settle. Στείλε, μπαμπά, στείλε. Τέλος πάντων, οι τηλεθεατές μας έχουν την ευκαιρία να κερδίσουν 1.000 ευρώ. Σκανάρετε τον κωδικό που θα σας εξηγήσει τώρα η Άντρεα μας. Το Settle χαρίζει σε έναν τυχερό τηλεθεατή 1.000 ευρώ μετρητά. Δώστε προσοχή στον κωδικό που εμφανίζεται τώρα στην οθόνη σας. Σκανάρετε τον με την κάμερα του κινητού σας για να μάθετε πώς μπορείτε να κερδίσετε τα 1.000 ευρώ. Αν θέλεις να λάβεις μέρος, πιάσε τώρα το κινητό σου και σκάναρε τον κωδικό. Για όσους δεν έχουν προλάβει να το σκανάρουν, βρείτε τις πληροφορίες του διαγωνισμού στη σελίδα της Settle Cyprus στο Facebook και στη διεύθυνση settle.eu/cy. Σας θυμίζουμε επίσης το μεγάλο μας δώρο. Το αυτοκίνητό μας, λοιπόν, το νέο Dacia Duster αυτόματων αξίας 19.900 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Δείτε πώς μπορείτε να το κερδίσετε. Η εκπομπή Louis Night Show χαρίζει σε έναν τυχερό το νέο Dacia Duster αυτόματο αξίας 19.900 ευρώ, μια προσφορά του ομίλου Πυλακούτα. Το εμβληματικό οικογενειακό SUV της Dacia ήρθε για να σας συνοδεύσει σε κάθε σας περιπέτεια. Στείλε Dacia κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Και τώρα, φίλες και φίλοι, είμαστε έτοιμοι να πιούμε νέσκαφε με την απόψηνή μας καλεσμένη. Ταξίδεψαν από την Ελλάδα, από την Κοζάνη, ειδικά για την εκπομπή μας, και είναι μεγάλη μας χαρά, αφού την τρολάρουμε συνεχώς μέσα από την εκπομπή της Like, που μας διδάσκει gadget και ζωικές συνήθειες. Απόψε μαζί μας η Λίτσα Μαλαμάγκηρες και κύριοι! Fashion show. Γίνεται! Έλα, έλα, ναι, μία γύρα, μία γύρα. Ναι, παίρνει τον Παναγιώτη. Μπράβο. Χαίρετε, χαίρετε. Ναι, και φεύγετε. Και φεύγετε. Γεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό ταξίδι. Καταφέραμε και παντρέψαμε τον Παναή μας. Πάμε παρακάτω. Χωρίς δακτυλίδι. Τι, είναι ελεύθερο το παιδί μας. Όχι, εγώ. Α, καλά, ρε, έφερε ένα δακτυλίδι. Κάλε ένα σινούι που φορεί. Μπράβο. Δαχτυλίδι, έτοιμο. Ορίστε. Ορίστε. Πραγματοποιήθηκε τώρα. Παίξετε... Το ναι. Διαμαντάκι να σου δω και η κυρία Στέλλα που ζει από εκεί. Ναι, 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 εντάξει, κλείσαμε. Παρακαλώ. Λοιπόν, έλα, ορίστε. Έτοιμη. Ναι. Ανακρέψω. Όχι, θα χρωστούμε μετά, πέτα μετά. Καλησπέρα, καλώ σα βρήκα. Καλώ όρισα. Καλώ όρισα. Συνηθισμένη να καλεί κόσμο. Κάτσε αγαπητέ. Καλώ όρισε. Λάμπης. Καλώς σας βρήκα και καλώς όρισα και καλώς να σας ξανάρθω. Εγώ αυτό έχω να πω. Κάτσε, κάτσε, Λιτσάκη. Πώς ήταν το ταξίδι? Το ταξίδι ήταν επεισοδιακό όπως όλη η ζωή μου. Γιατί? Γιατί? Είναι επεισοδιακή η ζωή μου. Περίμενε, πάμε στο ταξίδι πρώτα. Γιατί ήταν επεισοδιακό το ταξίδι? Γιατί ήθελα να χωρέσω 20 κιλά πράγματα σε μία βαλίτσα που χωρούσε 10 κιλά. Σημείωση ήρθε για 3 μέρες μόνο. Συνεχίζουμε. Ναι. Για 2,5. 2,5. Ναι. 2,5. Ναι, 20 κιλά για 2,5 μέρες. Ναι. Ναι. Κοίταξε, θα το δώσω πίσω. Όχι, καλά, καλά. Γιατί, Λίτσα, μου τι έφερες μαζί σου, την Κοζάνη Νόλη? Έφερα πολλά πράγματα από την Κοζάνη Νόλη. Γι' αυτό παρακαλώ τη σωτηρία μου και τον Μιχάλη. Σωτηρία μου. Να δούμε πώς σα ζυγίζουν, πώς σα ζυγίζουν. Σε ευχαριστώ. Οπ, σιγά, σιγά. Σιγά, σωτηρία μου. Σωτηρία μου. Για τι είναι αυτά? Α, μισό, μισό, μισό. Μισό. Μισό, παρακαλώ. Στα δίνω εσένα και κάνουμε τη διανομή. Μπορείτε. Σύζυγε. Σύζυγε, να μπορούμε. Από τώρα ναι, ναι, τα συζυγικά βάρη. Είδες, ρε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα θα ήθελα να σε ρωτήσω. Ναι. Παρακολουθούμε όλες τις εκπομπές και κάθε φορά. Mm-hmm. Με συγχωρείτε.
Ναι. Μου χαλάει το styling. Κατάχρηματα. 20 κιλά που φέρε για να βάλει το. Σε παρακαλώ. Σάγλου ένα τυχού σου. Κάθε φορά λοιπόν φοράς διαφορετικές μπλούζες με υπέροχα σλόγγαν. Ναι, ο Φασίν καλά ο φίλος μου ο Σάββας και το The Custom Made T-shirt. Music is the sound of my soul. Yes. Ωραία. Τώρα στην επόμενη εκπομπή. Ναι. Θέλω να φορέσεις αυτή την μπλούζα. Για να δω. Αλλά να μου διαβάζεις. Είναι στο size σου. Να μου διαβάζεις εσύ τι λέει. You want to know who do I like. Read the first word again. You. Me. You. Yes. You and you. Me. Thank you. Ευχαριστώ, Λιτσάκη μου. Πάρα πολύ ωραία. Με το λογότυπο της εκπομπής και ταυτόχρονα το δικό σας λογότυπο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα, επειδή γενικότερα το μάτι, η αρνητική ενέργεια μπορεί να μας επηρεάζουν, αλλά επειδή είμαστε όλοι πάρα πολύ θετικοί άνθρωποι, έτσι. Τι κάνουμε. Τι κάνουμε. Το ξεπερνάμε με χαμόγελο, αλλά καλού κακού. Καλού κακού. Έλα, ορίστε, κάνε τις δύσκολες δουλειές. Θα σου πω καλού κακού τι πρόκειται να γίνει. Πριν όμως... Ήρθε. Έχω φέρει... Παναγία μου, ήταν ματώπετρος. Στο Παναγία. Παναγία μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτό είναι για το μάτι. Είναι ένα χειροποίητο μάτι. Ναι. Εσείς δεν θα ασχολείστε με τίποτα άλλο. Ναι. Θα δίνετε μόνο το χαμόγελο και τη θετική δική σας ενέργεια. Θα το βάλεις εδώ πάνω, αλλά θα, τα, θα, το κάν, θα τα κάνει αυτό. Okay. Ωραία. Και θα το κρεμάσω πάνω στον τεύκρο. Πα το μικρόφωνο, το πώς τα αυτοκίνητα που κρεμάζει τα μπαταρινές. Μαριλένα, μια χαρά είσαι και κουκλάρα. Δεν πρόκειται να σε ματιάσει κανένας. Θα έχεις το τεύκρο από δίπλα και θα πάει καλά με το μάτι κρεμασμένο. Λοιπόν, και η Κοζάν είναι φημισμένη για το σαφράν. Και σαφράν είναι η διεθνή του ονομασία. Μάλιστα. Κάνει εξαγωγή σε όλο τον κόσμο. Έτσι λοιπόν σου έχω φέρει και ρόφημα με κρόκο Κοζάνης και φακελάκια για να τα δώσεις στην Αστέρο. Σίγουρα να τα δώσεις Αστέρο. Να κάνεις. Ηρεμά, αν το πίνεις τούτο. Αν το πίνεις να, στείλω, να τη στείλω στον κρόκο Κοζάνη. Δεν λέω Δεν ξέρω αν ηρεμάει η Αστέρο, αλλά θέλω να σου πω ότι ο κρόκος Κοζάνης έχει ευεργετικές ιδιότητες και στην υγεία, αλλά και για εσάς τους άντρες που μας παρακολουθείτε, να ξέρετε ότι βοηθά πάρα πάρα πολύ στην ανδρική λίμπιντο. Αχα. Είναι σε μια ηλικία ο Λούις που... Γι' αυτό σου έφερα και άλλη συσκευασία. Τι είναι αυτό? Κρόκος Κοζάνης. Επί δύο. Α, είναι δίκροκο. Δίκροκος Κοζάνης. Παρά είναι καλύτερα από ανεκδοτά. Ωραία. Γιατί έφερε δύο, είναι πεσμένη λίπητό μου, αυτό να καταλαβέ. Όχι. Χωριό που φαίνεται κολαούζο, δεν θέλει. Λέω, μήπω χρειαστεί να το μοιράσει εδώ και στου συναδέλφου. Όχι, μοιραζόταν τα φαγητά. Ευχαριστώ. Μπορώ να τα βάλω μέσα να τα χάσω. Ναι, και αν θέλει μπορεί να το βάλει. Και από εκεί. Για εσένα, όχι. Ευχαριστώ. Τσίνα, ποιο είναι, του Παναή. Όχι, εκείνο είναι και τον κόσμο που μα παρακολουθεί. Τι έτσι τα ερχόμουν. Α, έφερε και για τον κόσμο. Βέβαια, από την Κοζάνη τόσα χιλιόμετρα. Μπορεί να μου δώσει και το στούπομα. Το στούπομα. Το στούπομα, αυτό. Το καπάκι το λέτε στούπομα. Στούπομα. Αφού στουπώνει το που πάνω. Αν εγώ το έλεγα αυτό στην εκπομπή, θα με σχολίαζε. Σίγουρα. Ωραία. Ναι. Καταλαβαίνεις. Έτσι, δηλαδή είναι αδικία. Πώς να το πω το στούπομα. Είναι στούπομα. Εντάξει. Λοιπόν, να δείξουμε και τα δώρα. Ναι, τι δώρα δεν ξέρω πώς θέλετε να τα κληρώσετε. Λοιπόν, είναι όλα χειροποίητα, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ να στηρίζουμε ανθρώπους που δημιουργούν πράγματα με μεράκι. Είναι ένα υπέροχο τσατάκι. Πολύ ωραίο. Μπορώ να κάνω και τηλεμάρκετινγκ. Όλο φτιαγμένο στο χέρι. Πλέξει, ναι, μέσα στην καραντίνα. Όχι εγώ. Όχι εσύ. Όχι. Εμένα το χέρι μου δεν πιάνει να κάνω τέτοια πράγματα. Και φυσικά, επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα και επιτέλους θα... Γιατί, τι πάθατε. Όχι, τίποτα. Τα πας περίφημα. Συνέχισε. Ναι, θα φύγω σε λίγο. Όχι, δεν θα φύγεις. Κάτσε, έχουμε, έχουμε. Λοιπόν, επειδή έρχονται τα Χριστούγεννα και λέμε πώς και πώς να φύγει αυτό το 21 που δεν μας έφερε τίποτα καλό, θα πάρει κάποιος ένα γούρι για το 22 που θα έχει και αγάπη και ευτυχία και τύχη. Λοιπόν, αυτά από εμένα. Άκου να σου πω τι θα κάνουμε. Χάρηκα. Θα βγάλουμε μία selfie μαζί και θα τα δώσουμε στο Instagram. Εντάξει. Εντάξει. Πολύ για ωραία. Να τα δώσουμε εκεί δώρο. Συμφωνώ. Ωραία, παραδείγματι μου, δώσ' μου τη τσέντα. Τέλεια. Πώς τη λέτε τη τσέντα. Ωραία, τελειώσαμε με το ψούμνισμα τώρα. Μπορούμε να προχωρήσουμε. Το τηλεσόπινγκ του Louis Night Show έχει φτάσει στο τέλος του, κυρίες και κύριοι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Λίτσα. Μπορούμε να συνεχίσουμε. Να είστε καλά. Λοιπόν. Πάμε να κάνουμε και λίγη εκπαιδευτική τηλεόραση. Ναι, πάμε να κάνουμε και λίγη εκπομπή. Να πούμε ότι η ιστορία της Λίτσας, παιδιά, στο Flash TV, πάει πολύ πίσω. Γιατί η Λίτσα μας θα πήγαινε να σπουδάσει
είτε δικηγόρος, είτε κάτι άλλο, το οποίο τελικά επέρασε πολιτικές επιστήμες mm-hmm. και πήγε να δουλέψει, ναι, πήγε να δουλέψει έναν καλοκαίρι, νεαρούλα, πριν κλείσει καν τα 18, στο κανάλι το καλοκαίρι για να βοηθήσει λίγο. Γιατί βαριόμουν. Σαν βοηθός, ρε παιδί μου. Ναι, γιατί βαριόταν. Ναι, έλεγα τι θα κάνω μέχρι να πάω φοιτήτρια όλο το καλοκαίρι. Τρεις μήνες, δεν θα έχω φροντιστήρια, δεν θα έχω να διαβάζω. Ας κάνω κάτι. Τότε βέβαια δεν ήξερα τι με περίμενε. Και πάει στο κανάλι. Ναι. Και στο κανάλι την παίρνουν σε έναν χώρο να κλείσουν μια διαφήμιση και η Λίτσα κλείνει όλες τις διαφημίσεις. Τσακ μπαμ. Και σπουδάζει ταυτόχρονα. Δουλεύοντας και στο κανάλι. Δηλαδή να... πήγαινε και έρχεται τον Κοζάνη Θεσσαλονίκη, σπούδαζε και εργαζόταν. Για να δεις και την σιγά, κορίτσι σιγά, ναι, ναι, ναι. Σιγά σιγά η Λίτσα στο Flash TV έγινε. Λογίστρια του καναλιού, διευθύντρια του εμπορικού τμήματος, να κάνει εκπομπή, κάνει και λίγη κάμερα, άμα χρειαστεί. Έτσι, μοντάζ. Μοντάζ. Έτσι, πολύ ωραία. Και φυσικά όλα αυτά με μια πολύ μεγάλη ομάδα για τα περιφερειακά δεδομένα, γιατί τα κανάλια στην ελληνική περιφέρεια η αλήθεια είναι ότι περνάνε δυσκολίες. Ναι, το ξέρουμε. Μας το είπε η κυρία Στέλλα που ήρθε. Ακριβώς. Άρα το να έχεις 10-12 άτομα μόνιμο προσωπικό σε μια περίοδο που δεν υπάρχει οικονομική στήριξη ούτε από την κυβέρνηση, ναι. ούτε από τις μεγάλες επιχειρήσεις, θεωρώ ότι είναι μια μεγάλη ομάδα. Όλοι λοιπόν αυτοί μαζί είμαστε πολυεργαλεία και έτσι. Κάνουμε το καλύτερο δυνατόν για τους τηλεθεατές. Γιατί δεν ενώνεστε με την κυρία Στέλλα να κάνετε έναν κανάλι που να πιάνει. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρον. Πόση ώρα είναι. Σέρες Κοζάνη. Σέρες Κοζάνη, 2,5 ώρες. Περίπου 3, αν οδηγήσω ναι. εγώ 5. Γιατί είσαι το αυτοκίνητο Flintstones, εσύ που βάζεις πρόβλημα. Κοίταξε, προσπαθώ να πηγαίνω αργά για να ευχαριστιέμαι το ταξίδι. Α, μάλιστα. Ένα μεγάλο ψέμα. Παναγιώτη. Έχουν παρόμοια άποψη και οι υπόλοιποι που βρίσκονται στον δρόμο την ίδια ώρα. Ναι, θέλω να σας πω... Ότι, άτι καλά, να μια κυρία που πάει μόνη της με το αυτοκίνητο για να απολαύσει το ταξίδι. Ναι. Θέλω να σου πω, Παναγιώτη, και σε σένα, Λουί, οδηγώ από πολύ μικρή και οδηγώ πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, εντάξει, δεν έχω τρακάρια 3 φορές. Μόνο, τίποτα. Αλλά δεν έφταιγα εγώ. Α, κατάχνω. Με τρακάρουνε, δεν ξέρω τώρα για ποιο λόγο. Προκαλείς κυκλοφοριακό confusion. Αυτό ήταν κοινή συμφωνία ότι δεν έφταιγες εσύ ή εσύ έτσι αποφάσισες. Ήταν κοινή. Να σου πω την αλήθεια και τις 3 φορές δεν το πολύ κατάλαβα. Ο άλλος. Εκείνος λίγο περισσότερο. Κατάλαβε ο άλλος καλά. Κατάλαβε το καλά. Λοιπόν, Λίτσα μου, επειδή δεν έχουμε τον Τόλι, του οποίου στέλνουμε για την αγάπη μας, έτσι, μαζί μας σήμερα, θα αναλάβω το δύσκολο έργο εγώ για τον Gadget και ο Παναγιώτης της εκπαίδευσης. Τι νομίζεις είναι αυτό τον Gadget, Λίτσα? Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο. Ακούμπησε το λίγο να δεις που τρέμει. Πόσο καλή είμαι. Ωραίο. Παναγιώτη μου, θέλεις να το... Από τη μία φαντάζομαι. Πλευρά είναι ναι. λίγο πιο αδύναμο. Είναι λίγο... Πιο αδύναμο. Από την άλλη... Από την σκληρό. Άλλη είναι... Ναι, και αυτό το βάζεις κάπου πάνω σου. Ναι, ναι, Λίτσα. Το βάζεις κάπου πάνω σου. Πάνω σου, πάνω σου, πάνω σου. Πάνω σου, ναι. ναι. Μπορώ να το βάλω και εγώ, μπορείς να το βάλεις και εσύ. Περιορέξιος, Λίτσα. Όπως προερίστε, εντάξει. Εσύ μην το σκέφτεσαι. Έχει και ταχύτητες. Ξέχνα το. Εντάξει, σου γυρίζω λίγο πλάτη, γιατί δεν σε αφορά. Εσύ σκέψου τώρα πώς θα γίνει η διαδικασία. Το έσβησα για να μην καταληθεί η μπαταρία. Α, τελειώνει γρήγορα. Η μπαταρία. Α, η μπαταρία. Η μπαταρία. Η μπαταρία. Όχι, είναι φορτιζόμενο. Δεν το φορτίζεις. Δεν είναι μπαταρία. Μπαίνει και στην πρίζα δηλαδή. Ναι, ναι, είναι πριζάτο. Ταυτόχρονα την ώρα που το έχω στην πρίζα το χρησιμοποιώ ή αφού το βγάλω. Όχι, όχι. Πρέπει να το βγάλει να μην σε πιάει και το ρεύμα και να. Βουρούμε, καταλαβες. Ωραία. Τι να κάνουμε. Να τρέξουμε. Ωραία. Ναι. Υπέροχα. Λοιπόν, βγαίνει μόνο σε ροζ, γιατί το θέλω. Αυτό θα το πάρεις, είναι δικό σου, είναι brand new. Α, τέλεια. Ναι. Γιατί μου αρέσει το ροζ, είναι το αγαπημένο μου χρώμα, να το πούμε. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, ναι. Βγαίνει και σε άλλα χρώματα, ναι. Εγώ θα το πάρω σε ροζ. Σε ροζ, ναι. Πολύ ωραία. Από τη μία είναι μαλακό, από την άλλη είναι πιο σκληρό. Άρα ναι. μπορώ να το βάλω είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη. Ναι. Πάνω μου, μασάζ δεν κάνει, δεν έχει τόση δύναμη. Σωτηρία είναι αυτό που σκέφτομαι, νομίζω, Σωτηρία, τι είναι. Σωτηρία, διάλεξε τις επόμενες λέξεις προσεκτικά. Σωτηρία γίνει η σωτηρία μας. Η σωτηρία μας, ναι, είναι αισθητικός μου το κορίτσι μου. Τι είναι μου. Σωτηρία. Το βάζεις στο πρόσωπο και κάνεις καθαρισμό προσώπου. Μάλιστα, μάλιστα, αυτό είναι.
Κάνεις peeling. Peeling προσώπου. Βάζεις την κρέμα και με αυτό κάνεις έτσι και κάνεις peeling. Θα μου πανάει, θέλει να σου κάνω. Μάλιστα, αυτό είναι peeling. Μάλιστα, κάνεις peeling. Εάν θέλεις να είναι βαθύς ο καθαρισμός, το παίρνεις από την πιο σκληρή πλευρά. Τεύκρο. Επειδή από τον Τεύκρο το είδαμε και το πήραμε. Τον είδαμε μια μέρα στο καμαρίνι, έκαμε έτσι, δεν μου κάνουμε τσάμε, ρε. Γι' αυτό είστε τόσο φρέσκοι εδώ πέρα στην εκπομπή. Ναι, βέβαια, κάνουμε peeling πριν φύγουμε. Πριν βγείτε. Τώρα το καταλάβαμε. Εντάξει, θα το πάρω, αλήθεια σου λέω. Ναι, αυτό είναι δικό σου, να σου δώσω μόνο το φορτιστή πριν φύγεις. Λοιπόν, ποια είναι η γνώμη σου για τις χελώνες, Λίτσα, τι γνωρίζεις για τις χελώνες? Γνωρίζω αρκετά πράγματα για τις χελώνες. Ξέρω πώς μπορείς να ξεχωρίσεις την αρσενική από τη θηλυκή χελώνα. Πώς? Πώς? Η αρσενική χελώνα γριλίζει. Γριλίζει? Ναι. Αν νομίζω ότι χτυπάς το καβούκι, θα σου πει άλλος. Σημαίνει ότι είναι αρσενική. Και η θηλυκή σφυρίζει ή το αντίθετο, ή το αντίστροφο. Χάει τώρα. Ναι. Δηλαδή. Εσείς οι άντρες συνήθως σφυρίζετε η αρσενική. Ναι. Στις χελώνες το καμάκι το κάνει η θηλυκή, σφυρίζοντας. Μία χελώνα λοιπόν ξεχωρίζει αν είναι αρσενική ή θηλυκή από το θόρυβο που κάνει. Οι αρσενικές γριλίζουν ενώ οι θηλυκές σφυρίζουν. Πεφκιά, εντάξει, μιλούμε ότι. Εντάξει. Ο Τόλης έκανε δουλειά, όχι αστεία. Μιλάμε εδώ πέρα εγκυκλοποδιακές γνώσεις. Θεωρείς ότι οι χελώνες μπορούν να μιλήσουν για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους? Ναι, βγάζουν ήχους, σίγουρα επικοινωνούν. Και εκτός από αυτό θα πρέπει να επικοινωνούν γιατί έτσι όπως πάνε αργά θα βαριούνται στη διαδρομή. Να κάνουν μια κουβέντα, ρε παιδί. Πώς ήρθα να πέφτει παντού για πάνω 5 μέτρα. Ναι, σωστό. Άρα θεωρείς ότι υπάρχουν φωνές ή αχές ή έχουν κάποιον κώδικο? Κοίταξε, θα σου πω για τα γουρούνια. Ξέρω σίγουρα. Παίζουμε με τη φυλακή σε αυτή την εκπομπή. Τα οποία γουρούνια αλλάζουν 20 διαφορετικές φωνές για να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Ναι. Επίσης τα γουρούνια έχουν οργασμό για πόσες ώρες, επίσης. Ορίστε τώρα, πού το πάει πάλι. Εσύ που το ξέρεις παράδειγμα το πράγμα. Είχα πάει στο Chase μια φορά. Α, ναι. Τι είναι το Chase? Εκπληκτικό τηλεπαιχνίδι κάνει ένας κολλητός του Λούι. Α, ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας. Ο Τρίφωνας Τάσου. Ναι, Τρίφωνας Αναστασίου. Γιορτάζει το Τρίφωνας Αναστασίου. Να σας πω ότι είμαι και πολύ καλή νονά. Σοβαρά. Γιατί δεν πήγες τον Γκρίκο στην Ελλάδα που παρουσιάζει ο Τρίφωνας να παίξετε? Γιατί ο Τρίφωνας ήρθε στο like να του κάνω ερωτήσεις. Θέλω Τρίφωνος. Μελίτσα στον Γκρίκο της Ελλάδας. Θέλω Τάσο Τρίφωνος. Θέλω. Γίνεται να πάω στο Chase. Στο Chase βέβαια. Να ξαναρθείς για ο Chase. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, έχουμε να πούμε ότι οι χελώνες δεν έχουν φωνητικές χορδές, αγαπητοί κυρίες και κύριοι. Όμως μπορούν να κάνουν ήχους. Ναι. Φωνητικές χορδές όμως δεν έχουν και οι καμιλοπάρδαλες. Και δεν κάνουν και ήχους. Λίγο... Ξέρω ακόμα ένα που δεν έχει φορητικές χορδές. Ο κ. Ανδρέας. Δουλεύει σε γνωστή τηλεοπτική εκπομπή. Και γριλίζει. Δεν έχουμε τότε στην εκπομπή μας. Τεύχομαι γιατί σου ζεις τι κελές σου. Δεν σε αποεννοούσα. Για ο Κούγι που μιλώ. Μάνι, μάνι, ολόησα. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Στην εκπαιδευτική τηλεόραση νούμερο 3. Από πού αναπνέουν οι χελώνες? Έλα, τώρα σου είπα, έχω μελετήσει τις χελώνες. Έκαμε εντριβείς τις χελώνες, από την κατάλαβα. Να τολμήσω να ρωτήσω γιατί. Γιατί. Γιατί είχα μία ολόκληρη ενότητα με τις χελώνες. Ένα χρόνο εκπομπή. Μέσα στην καραντίνα δεν είχαμε θέματα. Τι άλλο να πούμε. Μέχρι και ότι αναπνέουν από το πίσω μέρος, μάθαμε. Τι εννοείς, που την πλάτη? Όχι. Πιο πίσω. Δεν έχει πλάτη, έχει το κέλυφος. Ναι. Κάτω από το κέλυφος είναι αυτό το σκουλίκι που είναι μέσα. Το σώμα της χελώνας. Ναι, ναι. Πίσω. Στον ποπό. Στο καπό, ρε Λουί. Τι εξηγάτε μου, ήξερα. Όχι, το καπό είναι μπροστά, το πόρτ μπαγκάζ είναι πίσω. Σωστό, Ελλάδα και ναι, σωστό. Γιατί εσείς που το έχετε? Γενικά εμείς τα λέμε και τα δύο καπό. Α, και το μπροστά και το πίσω. Δηλαδή, να ακούσει Κυπρέο να φωνάσει πόρτ μπαγκάζ. Στο Παρίσι του Ακακίου, έτσι το λένε. Το λένε καπό. Μόνο σε αυτό λέτε. Ναι, μόνο στο Ακάκι το λένε. Γιατί σου το περίμενε στην Καλοπαλαγιώτη, πώ το λέτε? Έριξε. Είδε. Που πίσω λοιπόν, μπροστά. Οι χελώνε αναπνέουν από τα οπίσθια του, κύριε Σιμώνα. Μάλιστα. Και... θα κερδίσω κάτι τζάμπα από το όθο. Το Λούι. Α. Τι, τι. Θα κερδίσω κάτι τζάμπα από το όθο. Θα κερδίσει την αγάπη μα. Εντάξει τότε. Για πάντα. Για πάντα. Λοιπόν, ναι, εννοείται. Τέλεια. Τελευταία και καλύτερη. Ναι. Θέλω να μου πει αν γνωρίζει οποιαδήποτε χρήσιμη πληροφορία για τι κινέζικε χελώνε. Για τις κινέζικες χελώνες.
Στην Κίνα δεν έφτασα. Η οποία συγκεκριμένα... Για να μιλήσουμε για σκαρέτα-καρέτα, όπως ξέρουμε καλύτερα. Παρέτα-παρέτα. Παρέτα-παρέτα. Οι κινέζικες χελώνες, ναι. Οι οποίες ανήκουν στο πελοντίσκου συνένσης, συγκεκριμένα, σε αυτόν το είδος. Γνωρίζεις κάτι συγκεκριμένο? Μπορώ να σου πω για τον παπαγάλο το μακάκο, άμα θέλεις. από την άλλη. Ο μακάκος... Έχω πάρα παπαγάλο εγώ. Τι παπαγάλο? Λόρι. Α, Λόρι. Ναι. Υπάρχει λοιπόν στη Νέα Ζηλανδία ένα είδος παπαγάλου, ο μακάκος ή μακάκας ή μακακός. Μακακός ή μη κακός. Ναι. Αν θέλετε να αλλάξετε κάποιο σύμφωνο όπως προερίστε. Λοιπόν, συγγνώμη, σας έχω πει ότι είμαι πολύ καλλινονά, ναι. Γενικότερα βαφτίζω... τα ονόματα τα αλλάζω λίγο, τα κάνω δικά μου. Να σε με συγχωρέσει ο παπαγάλος αν με βλέπει στη Νέα Ζηλανδία που το άλλαξε το όνομα. Αυτός λοιπόν είναι και υπό εξαφάνιση, γιατί δεν μπορεί να πετάξει, μόνο πηγαίνει, πηδάει. Πηδιχτώντας. Ναι. Ναι. Πηδιχτώντας το λέτε. Πώς να το πεις, πηδιώντας. Δεν το λέμε, Λούις το λέει. Πηδιχτώντας λοιπόν, μου αρέσει και εμένα, το υιοθετώ. Πηγαίνει πηδιχτώντας, με αποτέλεσμα να τον πιάνουν τα άλλα τα ζώα και να τον τρώνε. Μάλιστα. Και οι Νεοζηλανδοί, επειδή έχουν μείνει λίγοι τέτοιοι παπαγάλοι, τους έχουν βγάλει και ονόματα. Δηλαδή είναι ο πηδιχτώντας Πέτρος, ο πηδιχτώντας... Αλλά όλοι είσαι πηδιχτώντας. Πηδιχτώντας, ναι, αφού αυτό είναι το χαρακτηριστικό τους. Δεν είναι δύσκολο να είσαι παπαγάλος και να μην πετάς. Ναι. Ωραία. Τώρα αυτή η κινέζικη χελώνα τι κάνει? Οι κινέζικες χελώνες, οι οποίες ανήκουν στο είδος πελοντίσκου συνένσης, ναι. Ουρούν από το στόμα. Και από τα μάτια ο αστακός. Εντάξει, παρετούμε. Ρε. Παρετούμε. Ρε, πέλανες, εντάξει, παρετούμε. Παιδιά, εντάξει. Μίτσα παλαμάγκρες, κύριε. Εντάξει. Ξέρεις το, εσύ που τρώεις αστακούς, εγώ έντρω. Ναι, βέβαια. Μην το κοίτας τα μάτια. Τον αστακό. Τον αστακό. Α, ναι, νομίζω το Λούι. Μάνα μου, λιτσάκι μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθες. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και η πρόσκληση για το Chase ισχύει από μένα. Τέλεια. Είμαι σίγουρος ότι ο... Πώς τον είπαμε το παιδί. Ο Τρίφωνας Αναστασίου. Ο Τρίφωνας Αναστασίου δεν θα έχει πρόβλημα. Ο Τρίφωνας Τάσου. Η παραγωγή του Chase, θέλω να σου πω ότι μας έχει πει ήδη το ναι. Αυτό είναι. Έτσι, έλα, ναι. Τέκρο, πάμε, Μαριλένα. Και θα έρθει όλο το like. Έτσι. Λοιπόν, τραγουδάκι, break και επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε. Σαν τον Ιβάν, τον τρομερό και σαν τον Μέγα Αλέξανδρο, σαν Τζέκης Χάν, σαν Ναπολέον, σε κυνηγό και σε πόλιο. Ευχή. Έλα. Στάθουσαμε. Πάμε. Αντρέα Θόρυβο. Μπράβο.
Πολλά ωραία. Μπράβο! Χρόνια πολλά. Το μικρόφωνο σου, Άντρια μου. Έφυγε και ο μικρόφωνο τη. Το μικρό πάνω το μικρόφωνο της. Μια χαρά. Τι. Ναι, ακούγεται. Όχι, έγινε στο μιούτ. Ναι. Έλα, τώρα μιλάς. Μιλά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρόνια πολλά, Άντρια μας. Τι αντιπροσωπευτική τούρτα. Ένα τέλεια. Τέλεια. Βέβαια, να ευχαριστήσουμε και τη Μύρια μας για ακόμη μια φορά. Έτσι, από τον Μπιάνκο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you. Θυμίζουμε ότι έχουμε και πάρα πολλά δώρα, παιδιά, μεγάλα, τα οποία μπορείτε να κερδίσετε με τα SMS σας. Στείλε τα SMS σου και διεκδίκησε τα μεγάλα μας δώρα. Φωτοβολταϊκό σύστημα αξίας μέχρι 10.000 ευρώ, μία προσφορά της Conergon Energy Solution, θυγατρική της Λανίτης Energy. Εξοικονομήστε χρήματα και προστατεύστε το περιβάλλον, αφήνοντας τον ήλιο να πληρώνει την κατανάλωση του ρεύματός σας. Στείλε Conergon κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Η εταιρεία Party Guide σας χαρίζει ένα δώρο κουπόνι αξίας 8.000 ευρώ για να πραγματοποιήσετε μία ονειρεμένη εκδήλωση, καλύπτοντάς σας όλο τον εξοπλισμό που πιθανό να χρειαστείτε. Στείλε πάρτι κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Δύο τετραήμερες διαμονές της Επαύλης Δεμιχάνα στην Πάφο, χωρητικότητας 15 ατόμων. Προσφορά της εταιρείας Βασμίχα, New Generation Ltd. Εισαγωγής ειδών υγιεινής και κεραμικών. Αξίας 5.280 ευρώ. Στείλε Βασμίχα κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Το Γυμνάσιο Λύκειο Ολύμπιον προσφέρει σε έναν τυχερό μαθητή μείωση 50% στα δίδακτρα για τον πρώτο χρόνο φοίτησης με απαραίτητη προϋπόθεση την επιτυχία του στις εισαγωγικές εξετάσεις του σχολείου. Στείλε Ολύμπιον κενό και το όνομα τεπώνυμό σου στο 5588. Συστήματα ασφαλείας αξίας 2.200 ευρώ, προσφορά της εταιρείας Piperari Security και έξυπνα προϊόντα αυτοματισμού αξίας 2.000 ευρώ από την Piperari Automations. Στείλε Piperari κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα βρεφικό υπνοδωμάτιο το οποίο μετατρέπεται μέχρι 5 ετών και ένα καρότσι από 0 μέχρι 22 κιλά με το Port Bebé της μεγαλύτερης βρετανικής εξειδικευμένης εταιρείας βρεφικής ανάπτυξης Mamas & Papas αξίας 2.000 ευρώ. La Pen Bebé. Εσείς ζήστε την κάθε απολαυστική στιγμή ως γονείς. Για τα υπόλοιπα θα φροντίσουμε εμείς. Στείλε La Pen κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα Thermomix TM6 αξίας 1.359 ευρώ. Ο έξυπνος βοηθός στην κουζίνα σας. Στείλε Thermomix κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Μία δώρο επιταγή αξίας 1.000 ευρώ από την Gallery Artworks Bizarre. Στείλε Bizarre κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Ένα καμάντο Bellagio αξίας 995 ευρώ της εταιρείας Bellagio Home & Garden. Ένα εξαιρετικά ευέλικτο πολυεργαλείο, μπάρμπεκιο, ψυσταριά, καπνιστής και φούρνος. Στείλε Bellagio κενό και το ονοματεπώνυμό σου στο 5588. Κόστος κλήσης 1,2 λεπτά του ευρώ ανά SMS. Θυμίζουμε ότι φέτος έχουμε μαζί μας την Thrust Insurance Cyprus, που συμβάλλει στις συνεχείς προσπάθειες της πολιτείας για μείωση των τροχαίων συγκρούσεων στους κυπριακούς δρόμους. Η Thrust Insurance λοιπόν προσφέρει μέσω της εκπομπής μας ατομικές συσκευές αλκοτέστ. Μακροπρόθεσμος, με συγχωρείτε, στόχος είναι να υπάρχει μία συσκευή αλκοτέστ σε κάθε όχημα. Να γίνει μια συνήθεια που σώζει ζωές και να περάσει στη συνείδηση οδηγών και επιβενώντων ότι ο αυτοέλεγχος είναι πράξη ευθύνης. Ατομικά αλκοτέστ λοιπόν από την Thrust Insurance για κάποιους τυχερούς από το κοινό μας. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ. Θα πάρουν κάποιοι φίλοι από το κοινό μας αυτές τις όμορφες συσκευούλες. Λέμε ξανά ότι είναι ενδεικτικά και λειτουργούν προληπτικά, παιδιά. Εντάξει. Ναι, ναι. Είναι challenge accepted. Είναι καλό να έχουμε έτσι πρόληψη, είναι και... Η καλύτερη θεραπεία. Θεραπεία, ακριβώς. Ανέκδοτο, Παναγιώτη. Λοιπόν, επειδή έταξα το και στα παιδιά πίσω και... Πρόσεξε να σου κάνω αλκοτέστ μετά. Χρειάζομαι μάλωσμα. Τίποτε για να πω το επόμενο. Ήρθε η ώρα να σας πω το καλύτερο, χειρότερο ανέκδοτο. Παναγία μου, Παναγία. Ναι, ήρθε εκείνη η ώρα. Υποσχέθηκα ως τα παιδιά. Είναι με την βοήθεια του φίλου και συνάδελφου του Σπύρου του Γεωργίου, να καλά ο Σπύρος μου. Εντόμπουφομαι, ο Σπύρος ο Σπυρικιάς. Ο Σπύρος ο Σπυρικιάς. Μάνα μου, μάνα. Που είμαστε μαζί στο θέατρο. Λοιπόν, και ο Σπύρος ήρθε με χαρά και με ανακοίνωσε το εξής και το οποίο μεταφέρω και εγώ με τη σειρά μου. Ναι. Λοιπόν, να σας πούμε το ανέκδοτο σήμερα. Θέλω όμως να το πάρουμε λίγο ανορθόδοξα. Λοιπόν, να το ξεκινήσω από το τέλος. Αχα. Γελάστε. Κατάλαβες, γιατί το τέλος, γελάστε.
Το τέλος, το τρέφει. Τέλος του ανεκδότου. Γελάστε, καταλάβες. Ναι, αφού είναι. Να το πάρω από τέλος, άρα γελάστε, καταλάβες. Ναι. Νο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Σπύρο. Νο, 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 νο. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να φέρω 10 από τούντα αλκοτσές για τον Παναή. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την άλλη Παρασκευή στις 9 εδώ στον Αλφα Κύπρου και καλεσμένοι μας θα είναι ο Σάγκης και η Μαριαλένα, ο νικητής βέβαια του περσινού Survivor. Μέχρι τότε, φιλιά και να προσέχετε! Make me feel.